Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Το ερημικό νησί. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι στο σπίτι του Ντάνι Σκυλάκη. Ο καπετάν Σκυλάκης τους λέει ιστορίες από τότε που ήταν ναυτικός. Ταξίδευσα σε όλο τον κόσμο. Μετά επέστρεψα στο σπίτι μου. Μα τώρα ήρθα για να μείνω. Δεν πρόκειται να ξανανεύω ποτέ σε πλοίο. Μπαμπά, σου λείπει η θάλασσα. Καμιά φορά. Είναι ο παππούς Σκυλάκης, ο παππούς Γουρουνάκης και ο γέρο Κουνέλης. Γεια σας. Μπορεί ο καπετάν Σκυλάκης να έρθει να παίξουμε? Τι? Λέμε να πάμε για ψάρεμα. Με τη βάρκα. Στη θάλασσα. Εντάξει, πάμε. Μα μπαμπά, είπες ότι δεν θα ξανανεύεις ποτέ σε πλοίο. Α, ναι, έτσι είπα. Εντάξει, αδείο. Γεια σας, να, έφυγαν τώρα. Ταξίδι με τη βάρκα, χωρίς εμένα. Και τι θα κάνεις τώρα, μπαμπά? Δεν ξέρω, ίσως να καθαρίσω τα φύκια από το σπίτι. Μα τα σπίτια δεν έχουν φύκια. Όχι, βέβαια όχι. Θα πάω με τη δική μου βάρκα. Είσαι σίγουρος πως είναι ασφαλής, γέρο Κουνέλη? Και βέβαια είναι ασφαλής. Ο ίδιος την έφτιαξε. Ναι, χρειαζόμαστε αυτό το κομμάτι. Έλα, ξεκινάμε. Αχ, λατρεύω να πηγαίνω για ψάρεμα. Κι εγώ. Και τι χρειάζεσαι όταν πηγαίνεις για ψάρεμα? Καλάμια ψαρέματος. Όχι, το καλάθι του πίκνικ. Είναι καλοσύνη σου που οδηγείς τη βάρκα, γέρο Κουνέλη. Μα δεν οδηγώ τη βάρκα. Νόμιζα πως το έκανε κάποιος άλλος. Ω Θεέ μου, κανείς δεν οδηγεί τη βάρκα. Χαθήκαμε στη θάλασσα. Κοιτάξτε, η βάρκα του γέρο Κουνέλη βυθίζεται. Μη πανικοβάλλεστε. Έχω ζήσει χειρότερες καταστάσεις από αυτή. Αλήθεια? Όχι, αυτή είναι η χειρότερη. Σωθήκαμε. Μα κολλήσαμε σε ένα έρημο νησί. Με μόνη παρέα τη θάλασσα και τον ουρανό. Και δεν έχουμε καθόλου φαγητό. Α, εγώ έχω μια σοκολάτα. Ωραία, να τη φυλάξουμε μήπως και πεινάσουμε αργότερα. Και τώρα ο γέρο Κουνέλης έφαγε όλο το φαγητό. Τι τρομερό μέρος για να κολλήσει κανείς. Λείπει σε κανέναν άλλον το τυρί? Είμαστε εδώ μόλις 5 λεπτά, γέρο Κουνέλη. Εγώ θα βάζω ένα σημάδι στην άμμο κάθε φορά που σκέφτομαι το τυρί. Πρέπει να φωνάξουμε βοήθεια. Να φωνάξουμε βοήθεια. Τι εξαιρετική ιδέα. Βοήθεια. Ο γέρο Κουνέλης είναι πολύ καλός στις φωνές. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν το κάλεσμα της θάλασσας. Κάποιοι έχουν πρόβλημα. Και τι θα κάνουμε? Μα θα τους σώσουμε. Θα πάρουμε τη βάρκα του παππού Σκυλάκη. Μισό λεπτό. Είπα ότι δεν θα ξανανεύω σε πλοίο. Μα μπαμπά, χρειάζονται βοήθεια. Έχεις δίκιο, μόνο αυτή τη φορά θα σαλπάρω και πάλι. Φορέστε τα σωσίδια. Μάλιστα, καπετάν Σκυλάκη. Ως ολοταχώς. Πάει όλο το φαγητό μας. Δεν έχουμε τίποτα να φάμε. Κάτι θα πρέπει να υπάρχει. Εσείς στο νησί. Ζητώ. Σωθήκαμε. Ο καπετάν Σκυλάκης έσωσε τους παππούδες. Σειρά μπροστά. Κατεβείτε όλοι από τη βάρκα. Σας αποχαιρετώ όλους. Τα λέμε σε λίγες εβδομάδες. Μπαμπά, πού πηγαίνεις? Εγώ απλώς σκεφτόμουν να ξανακάνω το γύρο του κόσμου. Μα μπαμπά, δεν είσαι πια ναυτικός? Όχι, και βέβαια όχι. Άσε τα ταξίδια σε εμάς, καπετάν Σκυλάκη. Ναι, και όταν χαθούν ξανά μπορείτε να τους σώσετε. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι.
άρωμα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έχουν πάει να επισκεφθούν τη γιαγιά και τον παππού Γουρουνάκη. Η Πέπα παρακολουθεί τη γιαγιά Γουρουνίτσα στο μπουντουάρ της. Μυρίζεις όμορφα, γιαγιά. Ευχαριστώ, Πέπα. Είναι το άρωμά μου, η λεβάντα. Μυρίζει όπως ο κήπος σου. Και αυτό γιατί το άρωμα είναι φτιαγμένο από λουλούδια. Γιαγιά, έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Αλήθεια? Ναι. Πρώτα χρειάζομαι λίγο νερό. Ορίστε το νερό σου. Ωραία. Τώρα θα βάλω μέσα λουλούδια και θα φτιάξω άρωμα. Πολύ ωραία, γλυκιά μου. Αλλά να κόψεις λουλούδια μόνο από το χορτάρι, όχι από τα παρτέρια, εντάξει? Εντάξει. Γεια σας, λουλούδια. Ποιο θέλει να μπει στο άρωμά μου? Θα σας βάλω μέσα στο ποτήρι με το νερό μου. Γεια σου, πεταλούδα. Θα φτιάξω άρωμα. Θα είναι το πιο ωραίο και δυνατό άρωμα που υπάρχει στον κόσμο. Υπέροχο. Να και ο Τζόρτζ. Κάνε πίσω, Τζόρτζ. Φτιάχνω ένα άρωμα. Θέλεις να με βλέπεις? Πρώτα μαζεύω μερικά μυρωδάτα λουλούδια. Πολύ λουλουδένιο. Μετά τα βάζω στο ποτήρι μου. Όχι, Τζόρτζ, δεν μπορείς να βάλεις χόρτα στο άρωμα. Χρειάζεται μυρωδιά λουλουδιών. Μύρισε. Στο Τζόρτζ δεν αρέσουν τα μυρωδάτα λουλούδια. Ο παππούς Γουρουνάκης καλλιεργεί βότανα. Παππού, παππού, μύρισε αυτό. Μυρίζει σαν το νερό της λίμνης. Είναι το άρωμά μου. Το έφτιαξα με λουλούδια του κήπου. Ω, ναι. Είναι το πιο όμορφο άρωμα του κόσμου, μικρή μου. Ναι. Εσένα σ' αρέσει, Τζόρτζ? Όχι. Στο Τζόρτζ δεν αρέσει η μυρωδιά των λουλουδιών. Πάρε αυτό το κουβά, Τζόρτζ. Μπορείς να φτιάξεις άρωμα από κάτι άλλο. Έχω πολλά μυρωδάτα πράγματα στο βοτανό κήπο μου. Αυτό εδώ είναι δέντρο λίβανο. Το χρησιμοποιώ στη μαγειρική μου. Έχει ενδιαφέρον άρωμα. Τούτη εδώ είναι μέντα. Αυτό μυρίζει πολύ μέντα. Και τούτη εδώ είναι λεβάντα. Αυτό μυρίζει σαν το άρωμα που έχει η γιαγιά. Αυτή είναι δυνατή μυρωδιά λεβάντας. Άι, γιαγιά Γουρουνίτσα, μυρίζεις όμορφα. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Γιαγιά, γιαγιά, μύρισε αυτό. Τι είναι? Είναι το άρωμα που έφτιαξα. Α, ναι, είναι υπέροχο. Έχει φτιάξει και ο Τζόρτζ άρωμα. Όχι, γιαγιά. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει καμία μυρωδιά. Κάτι θα υπάρχει που σου αρέσει η μυρωδιά του. Ο Τζόρτζ βρήκε ένα νερόλακο. Τζόρτζ, τι έχεις βάλει στο κουβά? Έφτιαξες κάποιο άρωμα? Αυτό εδώ μυρίζει μάλλον ωραία. Μυρίζει υπέροχα. Κι εγώ λέω πως είναι πανέμορφο. Τι έχεις βάλει μέσα, Τζόρτζ? Το άρωμα του Τζόρτζ προέρχεται από το νερόλακο. Το άρωμα του νερόλακου. Γιαγιά Γουρουνίτσα, τώρα μυρίζεις ακόμα πιο όμορφα από πριν. Ναι, να χρησιμοποιείς συχνότερα το άρωμα του νερόλακου, γιαγιά Γουρουνίτσα. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το Γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Η υπαίθρια γιορτή. Η Πέπα και οι φίλοι της είναι στον παιδικό σταθμό. Ο κύριος Σταύρος ελέγχει τη στέγη του σχολείου. Μου! Ποιος σας έφτιαξε αυτή τη στέγη?
Εσείς τη φτιάξατε, κύριε Ταύρε. Α, μπράβο μου! Θα κρατήσει για μια ζωή! Μα στάζει συνεχώς νερό. Κοιτάξτε, η μία σταγόνα μετά την άλλη. Χρειάζεστε καινούρια στέγη. Τι να πω. Και πού θα βρούμε τα χρήματα για καινούρια στέγη στο σχολείο? Μπορούμε να κάνουμε μια επέθρια γιορτή να μαζέψουμε χρήματα. Καλή ιδέα, Ντάνι. Μα ποιος θα την κάνει? Μπορούμε κι εμείς. Ναι, να την κάνουν τα παιδιά. Ναι. Εγώ θα ζωγραφίζω τα πρόσωπα. Εγώ θα αναλάβω τα μικρόφωνα. Να κάνουμε αγώνα δρόμου για μαμάδες και μπαμπάδες. Και εγώ θα πουλάω μπαλόνια. Ναι, να κάνουμε μια επέθρια γιορτή. Ζήτω! Είναι η ημέρα της επέθριας γιορτής. Όλοι οι μεγάλοι είναι εδώ. Γεια σας, μεγάλοι! Ο Ντάνης Σκυλάκης ανέλαβε το μικρόφωνο. Δώστε μας χρήματα για τη νέα στέγη του σχολείου. Η Έμιλη Ελεφαντίνα ανέλαβε τον μπάγκο με τα διακοσμητικά. Περάστε, περάστε, όλα τα είδη των διακοσμητικών. Πάρα πολλά τα διακοσμητικά, Έμιλη. Θα είσαι απασχολημένη όλη μέρα με την πώληση. Έρχεται ο κύριος Αλεπούδης. Όλα φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Μπαλόνια! Όμορφα μπαλόνια! Θα θέλατε ένα μπαλόνι, Μαντάμ Γαζέλα? Μπορώ να έχω ένα κόκκινο. Πόσο κάνει? Εσείς πόσα έχετε? Ω, φυσικά! Τα χρήματα είναι για τη στέγη του σχολείου. Κοιτάξτε, Μαντάμ Γαζέλα, τα ξεφορτώθηκα όλα. Υπέροχα, Έμιλη! Και πόσα χρήματα μάζεψες? Χρήματα? Δεν πήρες χρήματα για τα διακοσμητικά? Δεν χρειάστηκε. Ο κύριος Αλεπούδης τα πήρε όλα δωρεάν. Ναι. Ελάτε να σας βάψω το πρόσωπο. Η Σούζη Προβατίνα ανέλαβε τη ζωγραφική προσώπου. Γεια σου, Σούζη. Θα με κάνεις λεοπάρδαλη του βουνού? Όχι, ζωγραφίζω μόνο φρούτα. Εντάξει, θα με κάνεις δαμάσκηνα. Ορίστε. Η Πέπα έχει αναλάβει το τυχερό βαρέλι. Περάστε, περάστε στο τυχερό βαρέλι. Μου, γεια σου, Πέπα. Γεια σας, κύριε Ταύρε, το πρόσωπό σας είναι πράσινο. Είμαι ένα μήλο. Ω, θέλετε να δοκιμάσετε το τυχερό βαρέλι? Εντάξει, τι πρέπει να κάνω? Βγάλτε ένα αντικείμενο από το βαρέλι. Όλα είναι υπέροχα. Ο κύριος Σταύρος κέρδισε μία κούκλα. Να δοκιμάσω κι εγώ. Η κυρία Γατούλα κέρδισε μία μπουλντόζα. Α, θέλετε να αλλάξετε? Όχι, ευχαριστούμε. Στον κύριο Ταύρο και στην κυρία Γατούλα αρέσουν αυτά που κέρδισαν. Περάστε, περάστε. Ο Φρέντι Αλεπούδης ανέλαβε τον αγώνα των μαμάδων και των μπαμπάδων. Ευχαριστούμε. Μαζεύουμε τα χρήματα για την καινούργια στέγη του σχολείου. Είμαι αρκετά καλός στο τρέξιμο. Δεν είναι για τρέξιμο, μπαμπά. Είναι αγώνας με σακιά. Ορίστε. Πρέπει να μπει στο σακί και να πηδήσεις μέχρι εκεί. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Μάλιστα. Πάρτε θέσεις. Έτοιμοι. Πάμε. Και πέσαν όλοι. Και ξανασηκώ. Ζήτω. Λίγο, λίγο, λίγο. Λοιπόν, τρέξε. Τρέξε. Και η νικήτρια είναι η μαμά μου. Ζήτω. Δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό? Ναι. Πολύ διασκεδαστικό. Όμως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για όλη τη σκληρή δουλειά τους. Ευχαριστούμε, παιδιά. Και συγκεντρώσαμε αρκετά χρήματα για καινούργια στέγη του σχολείου μας ξανά. Μπράβο. Ζήτω. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Το ενιδρίο. Η Πέπα ταΐζει την Γκόλντι το ψάρι. Άρα για φαγητό, Γκόλντι. Η Γκόλντι δεν τρώει. Δείχνει κάπου στενοχωρημένη. Νομίζω πως νιώθει μοναξιά. Δεν έχει κανένα ψάρι, φίλο. Ίσως η Γκόλντι μπορεί να πάει στο ενιδρίο. Τι είναι το ενιδρίο?
Το ενιδρίο είναι ένα μέρος με πολλά ψάρια. Θα ήθελες να πάμε στο ενιδρίο, Γκόλντι? Αυτό σημαίνει ναι! Η οικογένεια της Πέπα φέρνει την Γκόλντι το ψάρι στο ενιδρίο. Ελπίζω να βρούμε έναν φίλο για την Γκόλντι. Σίγουρα θα τις βρούμε, Πέπα. Το ενιδρίο έχει όλα τα είδη των ψαριών. Γεια σας, Δεσποινή Σκουνέλη. Γεια σας. Πόσα εισιτήρια θέλετε? 2 για μεγάλους και 2 για παιδιά. Και για ένα ψάρι, παρακαλώ. Το ψάρι μπαίνει δωρεάν. Το ενιδρίο έχει όλα τα είδη των ψαριών. Ω, ναι. Πιθανότατα. Ωραία. Ψάχνουμε έναν φίλο για την Γκόλντι. Ελπίζω να βρείτε κάποιον. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε. Η πρώτη αίθουσα έχει μια δεξαμενή γεμάτη μικρά ψαράκια. Ψαράκι. Πω, εκατομμύρια μικρά ψαράκια. Fishy, fishy, fish, fish, swimming in the sea. Who will be a fishy friend for my fish Goldie? Μπορεί κάποιο από αυτά να γίνει φίλος της Goldie? Όχι, είναι πολύ μικρά. Ας δούμε τα ψάρια της επόμενης αίθουσας. Εντάξει. Εδώ είναι η Κάντι Γατούλα με την οικογένειά της. Γεια σου, Κάντι. Γεια σου, Πέπα. Μιαου. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ερχόμαστε εδώ συχνά. Είναι καλύτερα από το να βλέπουμε τηλεόραση. Μας αρέσουν τα ψάρια. Εμείς ψάχνουμε έναν φίλο για την Γκόλντι, το ψάρι. Τι είναι σε αυτή τη δεξαμενή? Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Μπαμπαγουρουνάκι, υπάρχει ένα ψάρι ακριβώς μπροστά σου. Πού? Είναι ένα πολύ μεγάλο ψάρι. Λες να μπορεί να γίνει φίλος της Γκόλντι? Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Δεν πειράζει, ας πάμε στην επόμενη αίθουσα. Τι έχει αυτή η δεξαμενή? Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ νομίζει πως βλέπει έναν δεινόσαυρο. Δεν είναι δεινόσαυρος, Τζόρτζ. Είναι ένα περίεργο ψάρι που το λένε υπόκαμπο. Ξέρεις πολλά για τα ψάρια. Ναι, μου αρέσουν τα ψάρια. Μπορεί ο υπόκαμπος να γίνει φίλος της Γκόλντι? Α, όχι. Μοιάζει πολύ με δεινόσαυρο. Έχουμε άλλη μία αίθουσα. Τι έχει αυτή η δεξαμενή? Τίποτα, μόνο πράσινη λάσπη. Αυτή η πράσινη λάσπη είναι άλγη. Κάποιο είδος ψαριού θα πρέπει να είναι. Ένα ψάρι με μεγάλα μακριά αυτιά. Είναι ένα κουνελόψα. Είναι η Δεσποινή Σκουνέλη και φοράει στολή κατάδυσης. Καθαρίζει τη δεξαμενή των ψαριών. Η Δεσποινή Σκουνέλη λέει γεια σας. Η ομιλία είναι δύσκολη στο νερό. Γεια σας, Δεσποινή Σκουνέλη. Αυτή ήταν η τελευταία δεξαμενή. Δεν έχουμε βρει φίλο για την Γκόλντι. Τι είναι στην επόμενη αίθουσα? Αυτή είναι η καφετέρια του ενιδρίου. Α, τι καλά, η αγαπημένη μου αίθουσα. Γεια σου, Πέπα. Βρήκες κάποιον φίλο για την Γκόλντι? Όχι. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Τζίντζερ, το δικό μου χρυσόψαρο. Λατρεύει το ενιδρίο. Φαίνεται ότι η Γκόλντι βρήκε τελικά έναν φίλο. Η Γκόλντι δεν νιώθει πια μοναξιά. Ζήτω! Και η Γκόλντι μπορεί να επισκέπτεται τον Τζίντζερ όποτε θέλει. Fishy, fishy, fish, fish, swimming in the sea. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Τζόρτζ. Είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού γουρουνάκη. Η Πέπα, ο Τζόρτζ, ο μπαμπάς και ο παππούς είναι μέσα και βλέπουν αγώνες αυτοκινήτων στην τηλεόραση. Μπράβο, έλα, έλα, έλα. Η πρωτιά θα κρυθεί λίγο πριν τον τερματισμό. Τι πολύ φασαρία. Είναι πολύ συναρπαστικό το αυτοκίνητο νούμερο 2. Πολύ καλύτερα. Ο αγώνας είχε σχεδόν τελειώσει. Έλα, άνοιξε την πάλι.
Πω, το τέλος του αγώνα ήταν απίθανο. Πόσο χαίρομαι που δεν έχασα τον τερματισμό. Βλέπεις, τελείωσε. Είναι μια υπέροχη μέρα. Πρέπει να βγείτε όλοι έξω να παίξετε. Ό,τι πεις, γιαγιά Γουρουνίτσα. Λοιπόν, τι παίζουμε τώρα? Ο Τζόρτζ θέλει να παίξουμε τα αγωνιστικά. Α, το βρήκα. Να φτιάξουμε στο Τζόρτζ ένα αγωνιστικό. Μπορείς τα αλήθεια να φτιάξεις ένα αγωνιστικό, μπαμπά? Εγώ όχι, αλλά μπορεί ο παππούς Γουρουνάκης. Τι, εντάξει. Θα φτιάξω εγώ ένα αγωνιστικό για τον Τζόρτζ. Αυτή είναι η αποθήκη του παππού Γουρουνάκη. Εκεί φτιάχνει διάφορα. Τι έχουμε εδώ, λοιπόν? Α, ένα καροτσάκι. Όχι. Ο Τζόρτζ δεν είναι μωρό, παππού. Θα πάρουμε μόνο τους τροχούς, Πέπα. Αυτό εδώ θα είναι το καπό. Και αυτές μπορούν να είναι οι θέσεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου αριθμός, Τζόρτζ? Ο αγαπημένος αριθμός του Τζόρτζ είναι το 2. Αυτό το αγωνιστικό θα είναι πολύ γρήγορο. Έφυγε. Να μην πηγαίνεις πάρα πολύ γρήγορα, παππού. Ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός. Μη φοβάσαι, Πέπα. Θα είναι ένα αυτοκίνητο με πετάλια. Όχι με μηχανή. Και τώρα χρειαζόμαστε ένα τιμόνι. Α, και πριν φύγεις, χρειάζεσαι ειδικά γυαλιά και ειδικό καπέλο. Είναι το αγωνιστικό του Τζόρτζ. Έρχονται ο Ντάνι Σκυλάκης, η Ζωή Ζεύρα και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σας, παιδιά. Κοιτάξτε το αγωνιστικό του Τζόρτζ. Wow. Θέλω να τρέξω. Κι εγώ. Κι εγώ. Μα θέλω να τρέξω κι εγώ. Πού είναι το δικό σου αγωνιστικό, Πέπα? Εγώ δεν έχω αγωνιστικό. Μην ανησυχείς, Πέπα. Εσύ θα είσαι ο αρχιμηχανικός. Και τι κάνει αυτός? Θα επισκευάζει το αυτοκίνητο του Τζόρτζ όταν αυτό χαλάει. Ωραία. Ελπίζω να χαλάει συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε τον αγώνα. 3 φορές το γύρο του κήπου. Έτοιμοι, θέσεις, πάμε! Ξεκίνησαν! Εμπρός, Τζορτζ! Εμπρός! Τελειώνει ο πρώτος γύρος και ο Τζορτζ προηγείται. Τι φασαρία είναι αυτή εδώ έξω? Προσπαθώ να δω τηλεόραση. Κάνουμε αγώνα, γιαγιά! Είναι το τέλος του δεύτερου γύρου και ο Τζορτζ πάλι προηγείται. Τι έγινε? Βγήκε ένας τροχός από το αγωνιστικό του Τζόρτζ. Πού είναι ο αρχιμηχανικός? Εδώ είμαι. Τι κάνουμε τώρα? Θα ξαναβάλετε τον τροχό. Εντάξει, αρχιμηχανικέ. Φύγε, Τζόρτζ, φύγε. Ω, Θεέ μου, τώρα ο Τζόρτζ είναι τελευταίος στον αγώνα. Να κάνεις πιο γρήγορα πετάλι. Εμπρός, Τζόρτζ. Εμπρός. Εμπρός, Τζόρτζ! Ο Τζόρτζ είναι νικητής! Ζητώ! Μπράβο σου, Τζόρτζ! Είσαι ο καλύτερος οδηγός αγωνιστικού στον κόσμο! Και έχεις και τον καλύτερο αρχιμηχανικό στον κόσμο! Ναι, και είμαι εγώ! Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Η βαρκούλα. Η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν για πικνίκ. Λατρεύω τα πικνίκ. Και εγώ. Το σημείο του πικνίκ είναι στην άλλη πλευρά του ποταμού. Και πώς θα φτάσουμε ως εκεί? Θα πάρουμε μία βαρκούλα. Την καλείς χτυπώντας αυτό εδώ το κουδούνι. Γεια σας! Είναι ο Γεροκουνέλης με τη βαρκούλα του. Θέλετε να διασχίσετε το ποτάμι? Ναι, σας παρακαλούμε. Σταμάτα, μπαμπαγουρουνάκι, δεν έχουμε άλλο χώρο. Γεια σου, μπαμπάκα. Μην ανησυχείς, θα γυρίσω αμέσως να σε πάρω. Γεια!
Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Το σημείο του πικνίκ. Κατεβείτε όλοι! Ευχαριστούμε, κύριε Κουνέλη. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης περιμένει ακόμα να διασχίσει το ποτάμι. Γεια σας, κύριε Γουρουνάκη. Να, και η οικογένεια Λυκάκη. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ήρθαμε για πικνίκ. Θα έρθετε μαζί μας? Ναι, κύριε Γουρουνάκη. Α, κι άλλοι επιβάτες βλέπω. Πρώτα οι γυναίκες και τα παιδιά. Σταματήστε! Η βάρκα γέμισε. Θα επιστρέψω αμέσως να σας πάρω. Γεια σας. Row, row, row your boat gently down the creek. If you see a big bad wolf, don't forget to shriek. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Γουέντι. Θα κάνουμε πικνίκ μαζί σας. Α, πολύ ωραία. Πού είναι ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Τον άφησα με τον κύριο Λυκάκη. Έχω αρχίσει και πεινάω πολύ. Μην ανησυχείτε, έχουμε τα τρόφιμα. Μπείτε στη βάρκα. Σταματήστε, κύριε Λυκάκη. Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για σας. Και τι να κάνω? Έχω μία ιδέα. Περίμενε εσύ εδώ, Χεροκουνέλη, και θα πάμε εμείς απέναντι. Εντάξει, χρειάζομαι ξεκούραση. Ο κύριος Λυκάκης και ο κύριος Γουρουνάκης διασχίζουν μαζί το ποτάμι. Τώρα πεινάω πάρα πολύ. Ζήτω! Ήρθαμε! Γεια σου, μπαμπά! Πού είναι το τρόφιμα? Α! Ο Γεροκουνέλης περιμένει με τα τρόφιμα. Ξέχασα τα τρόφιμα! Δεν γίνεται πικνίκ χωρίς τα τρόφιμα! Έχεις δίκιο, με μένα τι θα γίνει πάλι, Γεροκουνέλη? Δε χωράς, μπαμπά Γουρουνάκη, θα γυρίσω να σε πάρω. Είναι η κυρία Πάπια με τους φίλους της. Γεια σας, κυρία Πάπια. Αν ήρθατε για τα τρόφιμα, πρέπει να περιμένετε τη βάρκα, όπως και εγώ. Ή, ναι, μπορείτε να κολυμπήσετε, όπως και κάνετε. Σας έφερα το καλάθι του πίκνικ. Ζήτω! Να και οι πάπιες. Οι πάπιες πάντα έρχονται όταν κάνουμε πίκνικ. Θέλεις λίγο τυρί, Γεροκουνέλη? Θα έπρεπε να επιστρέψω. Ας φάω λίγο τυράκι. Εγώ λατρεύω τα ζελέ. Και εγώ τα σάντουιτς. Φράουλες. Καλά, με ξεχάσανε. Πάρτε λίγο κέικ, κυρία Πάπια. Είναι το αγαπημένο σας. Είναι και το αγαπημένο του μπαμπά. Μα πού είναι ο μπαμπάς? Ξεχάσαμε τον μπαμπά. Έφτασα! Ήρθα να σας πάω στο πικνίκ. Επιτέλους! Μπαμπά Γουρουνάκη! Όσε ξεχάσαμε, μπαμπά Γουρουνάκη. Εγώ πάντως σου φύλαξα λίγο ζελέ. Κι εγώ ένα σάντουιτς. Και ο Τζόρτζ σου φύλαξε μία φράουλα. Τι ευγενικό εκ μέρους σας. Μήπως έμεινε καθόλου κέικ? Όχι, τα δώσαμε στις πάπιες. Μα κοίτα, η κυρία Πάπια σου φύλαξε ένα σκουλικάκι. Ευχαριστώ, κυρία Πάπια. Είμαι η Πέπα το Γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Το σκάμα. Η Πέπα και οι φίλοι της παίζουν στο σκάμα. Αυτό το σκάμα είναι το ερημονήσι μας. Θα ζήσουμε εδώ για πάντα. Αφού θα ζήσουμε εδώ για πάντα, θέλω να είναι ωραίο. Χρειάζονται κάποια σπίτια. Και δρόμοι. Και μαγαζιά. Δεινόσαυρος. Ναι, Τζόρτζ. Το ερημονήσι θα μπορούσε να έχει και δεινόσαυρους. Τι κάνετε? Φτιάχνουμε ένα ερημονήσι. Έχει σπίτια και δρόμους και μαγαζιά. Δεν έχει δέντρα. Όχι. Θα ήταν πιο ωραίο αν είχε δέντρα. Και από πού θα πάρουμε δέντρα?
Θα πρέπει να πάμε με φορτηγά σε όλο τον κόσμο και να ψάξουμε για δέντρα. Δεινόσαυροι, εσείς να προσέχετε το νησί και εμείς θα πάμε να ψάξουμε για δέντρα. Η Πέπα, η Σούζη, ο Ντάνι και η Έμιλι προσποιούνται ότι οδηγούν σε όλο τον κόσμο ψάχνοντας για δέντρα. Γεια σας, μαμά Κουνέλη. Σας περισσεύει κανένα δέντρο? Χρειαζόμαστε δέντρα για το έρημο νήσι μας. Α, κατάλαβα. Πόσα δέντρα θα θέλατε? Αρκετά για να φτιάξουμε δάσος. Πάρτε τα. Ευχαριστούμε. Οι δεινόσαυροι διασκεδάζουν πηδώντας πάνω κάτω στο έρημο νήσι. Αχ, όχι. Οι δεινόσαυροι τα γάλασαν όλα. Άτακτοι δεινόσαυροι. Τώρα θα πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε. Μιαου. Τι φτιάχνετε εκεί? Αυτό είναι το έρημο νήσι μας. Με δρόμους και σπίτια. Και μαγαζιά. Και δέντρα. Ωραία. Θα ζήσουμε εδώ για πάντα. Ξανά. Θα ήταν πολύ καλά να είχαμε μια λίμνη. Ναι, μια λίμνη. Μια λίμνη. Χρειάζεται νερό για να είναι σωστή η λίμνη. Και από πού θα πάρουμε νερό? Πρέπει να πετάξουμε σε όλον τον κόσμο με αεροπλάνα. Η Πέπα και οι φίλοι της προσποιούνται ότι πετούν σε όλο τον κόσμο ψάχνοντας για νερό. Ο Πέντρο Πόνι παίζει στο μήλο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Πέντρο. Έχουμε ένα έρημο νήσι με σπίτια και δρόμους, μαγαζιά, δέντρα και μία λίμνη. Όμως θέλουμε νερό για τη λίμνη. Μήπως έχεις εσύ? Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε. Απλώς προσποιούμαστε. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Α, κατάλαβα. Θέλετε ψεύτικο νερό? Ναι. Ξέρω που υπάρχει ψεύτικο χιόνι. Μπορούμε να το λιώσουμε και να φτιάξουμε νερό. Πού? Στην κορυφή του βουνού. Είναι τσουλήθρα. Είναι ένα ψεύτικο βουνό. Τι συμβαίνει, Πέντρο? Η μέρα είναι ζεστή και το χιόνι έλειωσε. Δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν έλειωσε? Όχι, έχει λιώσει όλο και πάει. Κοιτάξτε, εκεί, αληθινό νερό. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πίνει νερό από το καταψύκτη. Νερό! Μπαμπά, μπορούμε να βάλουμε νερό στο κουβά, σε παρακαλώ? Φτιάχνουμε μία λίμνη. Φυσικά. Φέραμε νερό. Ωραίο νερό. Είναι ο Φρέντι Αλεπούδης. Γεια σας, παιδιά. Τι είναι αυτό? Είναι ένα έρημο νήσι. Λέμε να ζήσουμε εδώ για πάντα. Μακάρι να είχε και σημαία. Έχω μια σημαία στο βάν μου, αν τη θέλετε. Ο κύριος Αλεπούδης έχει τα πάντα στο βάν του. Χρειαζόμαστε απλώς μια ψεύτικη, κύριε Αλεπούδη. Εντάξει, τι λέτε για αυτές? Ευχαριστούμε, κύριε Αλεπούδη. Τώρα το έρημο νήσι μας είναι τέλειο. Θα ζήσουμε εδώ για πάντα. Ξανά. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Νυκτόβια ζώα. Η Πέπα και ο Τζορτζ περνούν τη νύχτα στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού Γουρουνάκη. Παππού, πού πηγαίνεις? Είναι ώρα για ύπνο. Μη φοβάσαι, Πέπα. Πηγαίνω στον κήπο να μαζέψω σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγγες. Μα γιατί? Στον παππού δεν αρέσουν τα σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγγες γιατί τρώνε τα λαχανικά του. Και η καλύτερη ώρα για να τα πετύχω είναι η νύχτα. Με αυτόν εδώ το φακό. Μπορούμε να έρθουμε εγώ και ο Τζορτζ? Σε παρακαλώ. Εντάξει.
Μόνο για αυτή τη φορά. Φορέστε τις μπότες και τα παλτό σας. Η Πέπα και ο Τζορτζ φοράνε το παλτό και τις μπότες πάνω από τις πιτζάμες τους. Εσύ πάρε το κουβά, Πέπα, και εγώ θα κρατάω το φακό. Μη μείνετε μέχρι πολύ αργά, παπουγουρουνάκι. Εντάξει, γιαγιά γουρουνίτσα. Θα βάλουμε τα σαλικάρια και τους γυμνοσάλιακες στο κουβά. Ένα μικρό σαλγκάρι. Δύο μικρά σαλιγκάρια και ένας γυμνοσάλιακας. Οι γυμνοσάλιακες είναι αηδία. Αυτές είναι οι κότες του παππού Γουρουνάκη. Η Σάρα, η Τζεμάιμα, η Βανέσα και ο Νέβιλ. Γεια σας, κοτούλες. Πρέπει να βάλω τις κότες για ύπνο. Καληνύχτα, κουτούλες. Καληνύχτα, κοτούλες. Καληνύχτα. Μα γιατί δεν κοιμούνται και τα σαλιγκάρια, παππού Γουρουνάκη? Γιατί μένουν ξύπνια όλη τη νύχτα και τρώνε τα λαχανικά μου. Κάποια ζώα τρώνε την ημέρα, όπως οι κότες μου. Και κάποια ζώα τρώνε τη νύχτα, όπως... Ω, κύριε Αλεπούδη! Γεια σου, παππού Γουρουνάκη. Βάζεις τη σκότα σου για ύπνο, ε? Ναι. Όμορφα και ωραία μέσα στο κοτέτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν... Εγώ να πηγαίνω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, κάποια ζώα τρώνε τη νύχτα όπως... Γεια. Παππού, είναι ένα μικρό ζώο στο κουβά σου. Ναι, είναι ένας σκατζόχυρος. Τους αρέσει να τρώνε τα σαλιγκάρια. Γεια σου, σκατζόχυρε. Τυλίχτηκε σαν μπάλα. Ναι, Πέπα, είναι πολύ ντροπαλός. Έλα, κύριε σκατζόχυρε, μη φοβάσαι. Μ' αρέσουν οι σκατζόχυρε εμένα. Είναι πολύ καλοί στο να κρατούν μακριά τα σαλιγκάρια και τους γυμνοσάλιαγγες από τα ωραία μαρούλια μου. Γεια σου, μικρέ σκατζόχυρε. Γεια σου. Υπάρχουν κι άλλα νυχτόβια ζώα, παππού. Αμέ, είναι νυχτοπεταλούδες. Μοιάζουν με τις ημέρες. Είναι πεταλούδες που βγαίνουν τη νύχτα. Τους αρέσει ο φακός. Όταν σβήσει, φεύγουν. Όταν ανάβει το φως, ξαναγυρνάνε. Να δοκιμάσω κι εγώ. Αμή. Αντίο, πεταλούδες. Γεια σας, πεταλούδες. Αντίο, πεταλούδες. Κι αν αφήσουμε σβηστό το φακό, θα δούμε κι άλλο ένα μικρό νυχτόβιο ζώο. Πού? Κοιτάξτε στον ουρανό. Ένα αστέρι που πέφτει. Όχι, είναι μια πυγολαμπίδα. Έχει πιάσει φωτιά. Όχι, Πέπα, έχει κυλίτσα που λάμπει. Πω. Υπάρχουν και μεγάλα νυχτόβια ζώα στον κήπο σου, παππού. Όχι. Ω, τι είναι αυτό? Ένα μεγάλο νυχτόβιο ζώο. Είναι η γιαγιά Γουρουνίτσα. Εδώ είστε. Γιαγιά, γιαγιά, πριν από λίγο χαιρετήσαμε όλα τα νυχτόβια ζώα. Ωραία, μα τώρα είναι ώρα να τους πείτε καληνύχτα. Καληνύχτα, νυχτόβια ζώα. Έχει περάσει η ώρα του ύπνου για τα μικρά γουρουνάκια. Ναι, γιαγιά Γουρουνίτσα. Καληνύχτα, μικρούλια μας. Καληνύχτα, γιαγιά. Καληνύχτα, παππού. Καληνύχτα. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Πετάμε για διακοπές. Η Πέπα και ο Τζορτζ φεύγουν για διακοπές. Μαζεύουν τις βαλίτσες τους. Δεν μπορείτε να τα πάρετε όλα αυτά. Μα πρέπει να πάρουμε όλα τα παιχνίδια, μπαμπά. Πάρτε μόνο τα πιο σημαντικά. Εντάξει. Θα πάρω τον Τέντι. Και ο Τζορτζ θα πάρει τον... Δεινόσαυρο. Η μαμά Γουρουνίτσα ετοιμάζει μια μεγάλη βαλίτσα για τις διακοπές. Πω, παίρνεις πολλά πράγματα, μαμά Γουρουνίτσα. Σίγουρα τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Ναι, είναι όλα πολύ σημαντικά. Εντάξει.
Είναι η Σούζη Προβατίνα. Γεια σου, Πέπα. Θέλεις να παίξουμε? Δεν μπορούμε να παίξουμε σήμερα, Σούζη. Θα φύγω για διακοπές. Και πού θα πας? Δεν ξέρω. Κάπου που υπάρχουν διακοπές. Ναι. Ωραία μου ακούγεται. Η γιαγιά και ο παππούς, τι κάνετε εσείς εδώ? Ήρθαμε για την Γκόλντι, το ψαράκι. Θα την προσέχουμε όσο θα είστε εσείς διακοπές. Να η Γκόλντι. Να μην τι ταΐζεις πολύ, γιαγιά. Εντάξει, Πέπα. Είναι ο κύριος Σταύρος με το ταξί του. Θα πάει την Πέπα και την οικογένειά της στο αεροδρόμιο. Γεια σου, μπαμπά γουρουνάκι. Άσε να πάρω εγώ τη βαλίτσα σου. Είναι βαριά. Σίγουρα χρειάζεστε όλα όσα έχει μέσα. Ναι, είναι όλα πολύ σημαντικά. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Αυτό είναι το αεροδρόμιο. Αντίο! Να περάσετε όμορφα! Εισιτήρια παρακαλώ. Εδώ είναι. Αποσκευές? Ναι, και φοβάμαι ότι αυτή είναι κάπως βαριά. Μην ανησυχείτε, βάλτε τη στη ζυγαριά. Υπάρχει κάτι αξίας μέσα? Όχι. Έχετε άλλες? Ναι. Μπορείτε να πάρετε τις μικρές βαλίτσες στο αεροπλάνο. Σταθείτε στην ουρά που είναι εκεί. Αυτή είναι η συσκευή ακτίνων Χ. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ένα μηχάνημα που βλέπει μέσα στα πράγματα. Βάλτε τις βαλίτσες σας εδώ, παρακαλώ. Κοίτα, η βαλίτσα μου με τον Τέντι μέσα. Δεινόσαυρος. Μα αυτό είναι μαγικό. Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα πάει την Πέπα και την οικογένειά της διακοπές. Αεροπλάνο. Ο Τζόρτζ λατρεύει τα αεροπλάνα. Καλώς ήρθατε στο σκάφος. Ελπίζουμε να απολαύσετε την πτήση σας μαζί μας. Μπορώ να κάτσω δίπλα στο παράθυρο? Και βέβαια, Πέπα. Ναι, Τζόρτζ, και εσύ μπορείς να κάτσεις δίπλα στο παράθυρο. Σας ομιλεί ο κυβερνήτης επίγον. Είστε όλοι έτοιμοι? Ναι, είμαστε κυβερνήτη. Τότε φύγαμε. Κοίτα, Τέντι, πετάμε. Τι βλέπεις από το παράθυρο, Πέπα? Παντού σύννεφα και βροχή. Τώρα έχει ήλιο. Είναι γιατί είμαστε πάνω από τα σύννεφα. Το αεροπλάνο πετάει όλο και πιο ψηλά. Α, θα πετάξουμε μέχρι τον ήλιο? Όχι, αλλά θα πάμε κάπου που θα έχει ήλιο. Η Πέπα και η οικογένειά της πετούν στον ουρανό για να κάνουν ηλιόλουστες διακοπές. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Το σπίτι των διακοπών. Η Πέπα και η οικογένειά της πετούν προς μια άλλη χώρα για διακοπές. Ελπίζουμε να χαρήκατε την πτήση σας. Παρακαλώ, δέστε τις ζώνες σας. Σας ομιλεί ο κυβερνήτης επίγον. Σε λίγο προσγειωνόμαστε στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ωραίο μου ακούγεται. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε. Κοιτάξτε, η Πέπα άφησε τον Τέντι στο αεροπλάνο. Τώρα χρειαζόμαστε ένα αυτοκίνητο για να πάμε στο σπίτι των διακοπών μας. Εδώ είναι το μέρος που νοικιάζεις αυτοκίνητα. Γεια σας. Buongiorno. Come posso aiutare una così bella signora? Στην Ιταλία, οι κάτοικοι μιλούν ιταλικά. Θέλουμε ένα αυτοκίνητο. No, capisco. Άφησε να το χειριστώ εγώ.
Είμαι ειδικός στην ομιλία. Εμείς θέλουμε αυτοκίνητο. Ουάουα. Όχι αυγά. Αυτοκίνητο. Όχι. Όχι λουλούδια. Όχι. Βουμ, βουμ. Α, αυτό. Βουμ, βουμ, μπιμ. Πολύ ωραία, Τζόρτζ. Αυτή η βαλίτσα είναι πολύ βαριά. Σίγουρα τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, μαμά Γουρουνίτσα. Ναι, είναι όλα πολύ σημαντικά. Και τώρα θα χαθούμε όπως γίνεται πάντα, μπαμπά. Όχι, Πέπα. Το GPS θα μας δείξει το δρόμο. Benvenuti all'auto del futuro. Στην Ιταλία, τα GPS μιλούν ιταλικά. Προσεγγύρε, σουλαστή. Ίσως δεν χρειαζόμαστε το GPS. Ας πάμε από εδώ. Μην ξεχνάς, μπαμπά Γουρουνάκη, αυτή είναι μια άλλη χώρα. Μπορεί να οδηγούν διαφορετικά εδώ. Η οδήγηση είναι οδήγηση, μαμά Γουρουνίτσα. Πόσο διαφορετική να είναι. Στράτα πόρκο! Η οδήγηση στην Ιταλία είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στη χώρα τους. Γεια σας! Ναι, ναι, ήρθαμε για διακοπές. Μπαμπά, γιατί μας πατάνε τις κόρνες τους? Μάλλον είναι για να μας χαιρετήσουν. Μπορούμε να τους χαιρετήσουμε κι εμείς? Και βέβαια μπορούμε. Γεια σας! Όλοι είναι πολύ φιλικοί εδώ. Η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν προς το σπίτι των διακοπών τους. Σχεδόν φτάσαμε. Ναι, νιώθω ήδη τον εαυτό μου να χαλαρώνει. Ο Τέντι! Άφησε τον Τέντι στο αεροπλάνο! Τι? Πρέπει να γυρίσουμε για τον Τέντι! Ω, Θεέ μου, ένας αστυνομικός! Γεια σας, κύριε αστυνόμε. Δεν ξέρω τι έκανα λάθος, αλλά υπόσχομαι να μην το ξανακάνω. Καλημέρα. Σας επιστρέφω το αρκουδάκι σας. Το αφήσατε στο αεροπλάνο. Ω, ευχαριστούμε. Τέντι! Να έχετε καλές διακοπές. Εδώ είμαστε. Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο σπίτι των διακοπών τους. Μα τι έβαλε στη βαλίτσα, μαμά Γουρουνίτσα? Είναι όλα τα σημαντικά για τις διακοπές μας. Ένα φυτό, ο υπολογιστής μας, κονσέρβες, θερμοφόρες, χειμωνιάτικα ρούχα, μήπως και κάνει λίγη ψύχρα, το τηλέφωνο. Ας πάρουμε τη γιαγιά και τον παππού. Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης προσέχουν την Γκόλντι, το ψάρι, όσο η Πέπα λείπει στις διακοπές. Είσαι σίγουρος ότι της δίνουμε αρκετή τροφή? Εγώ λέω να την ταΐσω λίγο παραπάνω. Παρακαλώ. Γεια σου, γιαγιά. Μπορώ να μιλήσω στην Γκόλντι, σε παρακαλώ? Η Πέπα είναι, σε ζητάει. Και εμένα μου λείπεις, Γκόλντι. Η μέρα ήταν κουραστική. Τώρα ήρθε η ώρα για ύπνο. Καληνύχτα, γουρουνάκια μου. Η Πέπα και ο Τζόρτζ κοιμούνται αμέσως στο σπίτι των διακοπών τους. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Διακοπές στον ήλιο. Είναι το πρώτο πρωινό των διακοπών της Πέπα και της οικογένειάς της στην Ιταλία. Διακοπές. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ξύπνησε νωρίς. Θα πάω έναν μικρό περίπατο. Καλημέρα, κύριε Γουρουνάκη. Βλέπω ρίκατε την πισίνα. Αυτός είναι ο σινιόρ Κατσικάκης. Η δουλειά του είναι να φροντίζει το σπίτι των διακοπών. Ο μπαμπάς έπεσε στο νερό. Δεν είναι αστείο. Είναι πολύ αστείο, μπαμπά. Υποθέτω πως είναι λίγο αστείο. Αυτή είναι η κόρη μου. Γεια σας, είμαι η Γκαμπριέλα Κατσικάκη. Εγώ είμαι η Πέπα Γουρουνάκη. Πείτε μας αν χρειάζεστε οτιδήποτε. Θα θέλαμε να δούμε τα αξιοθέατα. Το χωριό είναι πολύ όμορφο. Θα σας το δείξω. Εντάξει, πάω να βγάλω τα βρεγμένα ρούχα. Δεν φαίνομαι για τουρίστες, έτσι? Είστε τέλειος.
Είστε όλοι έτοιμοι? Ναι, Παπαγουρουνάκι. Τότε φύγαμε! Αυτό είναι το χωριό της Γκαμπριέλα. Αυτό είναι το μαγαζί της θείας μου. Μήπως μπορώ να στείλω μια κάρτα? Για ποιον είναι? Για ένα χρυσό ψαρό. Χρυσό ψαρό. Ίσως μια κάρτα με τη θάλασσα. Ναι. Στην Γκόλντι το ψάρι αρέσει το νερό. Τι μπαναμπόγκο. Χαλιά. Ξωτικά του κήπου. Μα ποιος αγοράζει αυτές τις αηδίες? Οι τουρίστες. Α, γεια σας. Μποζιάρνα. Η μαμαγουρούνιτσα αγοράζει πολλά πράγματα για το σπίτι. Μαμαγουρούνιτσα, δεν έχουμε χώρο για όλα αυτά στη βαλίτσα μας. Μην ανησυχείς, μπαμπαγουρουνάκι, εδώ πουλάνε και βαλίτσες. Αυτό είναι το εστιατόριο του χωριού. Τσάου, Γκαμπριέλα! Ο θείος μου φτιάχνει πολύ ωραία πίτσα. Τρώτε κι εσείς πίτσα στην Ιταλία? Η πίτσα είναι ιταλικό φαγητό. Ωραία! Μου αρέσει πολύ η πίτσα. Βάζω λίγη ντομάτα. Βάζω λίγο τυρί. Μέσα στο φούρνο και... Μέσα στην κυλίτσα μου. Να την αφήσουμε να ψηθεί πρώτα, ε! Εντάξει. Πέπα, ας γράψουμε την κάρτα για το χρυσό ψαρό μας. Ναι, μου λείπει πάρα πολύ. Στην Γκόλντι, ας ήσουν εδώ. Με αγάπη και φιλιά, Πέπα. Μπορείς να την ταχυδρομήσεις εδώ. Αντίο, καρτούλα. Πέτα σπίτι γρήγορα. Πίτσα, πίτσα, πίτσα. Τέλεια. Η Πέπα λατρεύει την πίτσα. Όλοι λατρεύουν την πίτσα. Σου άρεσε η πίτσα, Τέντι? Ναι, ήταν υπέροχη. Μανιφικό, θείε κατσικάκι. Πάντα θα υπάρχει ειδική θέση για την πίτσα σου στην κοιλιά μου. Ευχαριστούμε. Τσάου. Αντίο. Κοιτάξτε, η Πέπα άφησε τον Τέντι στο εστιατόριο. Τι υπέροχες χαλαρωτικές διακοπές που κάνουμε. Ο Θεέ μου, είναι η αστυνομία. Θα του μιλήσω εγώ. Γεια σας, αστυνόμε. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά δεν θα το ξανακάνω. Κύριε Γουρουνάκη, το αρκουδάκι σας. Τέντι! Ευχαριστούμε. Η δουλειά μου κάνω, σινιόρα. Η Πέπα και η οικογένειά της ξαναγυρίζουν στο σπίτι των διακοπών τους. Ωραία για ύπνο. Μπορούμε να τηλεφωνήσουμε στην Γκόλντι, μαμά? Εντάξει. Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζουν την Γκόλντι το ψάρι, όσο η Πέπα λείπει για διακοπές. Ελπίζω να ταΐσουμε αρκετά την Γκόλντι, ε! Λέγεται! Γεια σου, παππού! Είναι καλά η Γκόλντι? Α, η Γκόλντι είναι μια χαρά! Της έστειλε μια κάρτα σήμερα! Έχει φτάσει! Όχι ακόμα, αλλά σίγουρα θα έρθει σύντομα! Καληνύχτα, παππού Γουρουνάκι! Καληνύχτα, Πέπα! Η Πέπα και ο Τζόρτζ κοιμούνται αμέσως στο σπίτι των διακοπών τους. Είμαι η Πέπα το Γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Το τέλος των διακοπών. Είναι το τελευταίο πρωινό των διακοπών της Πέπα στην Ιταλία. Θα πάω ένα τελευταίο περίπατο. Κάντε μια τελευταία βουτιά, κύριε Γουρουνάκη. Ναι, μια τελευταία βουτιά πριν γυρίσω στο σπίτι. Θέλω να μείνουμε στις διακοπές για πάντα. Οι διακοπές είναι ωραίες, αλλά δεν κρατούν για πάντα, Πέπα. Σκέψου τους φίλους σου που σε περιμένουν στην πατρίδα. Ναι, μου λείπουνε οι φίλοι μου. Μου λείπει και η Γκόλντι το ψάρι. Μπορώ να την πάρω τηλέφωνο? Εντάξει, Πέπα. Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζουν την Γκόλντι το ψάρι, όσο η Πέπα λείπει στις διακοπές. Παρακαλώ. Γεια σου, γιαγιά. Πώς είναι η Γκόλντι? Τρώει καλά. Της έχω στείλει μία κάρτα. Της άρεσε? Η κάρτα δεν έχει έρθει ακόμα, Πέπα, αλλά σίγουρα θα φτάσει σύντομα. Α, θα έρθουμε σπίτι σήμερα. Τα λέμε αργότερα. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να παίξει με την Πέπα.
Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, γιαγιά Γουρουνίτσα. Γύρισε η Πέπα από τις διακοπές. Όχι ακόμα, Σούζη, αλλά θα επιστρέψει σήμερα. Η Σούζη έχει επιθυμήσει την Πέπα. Αυτή η βαλίτσα είναι πολύ βαριά. Σίγουρα τα χρειαζόμαστε όλα, μαμά Γουρουνίτσα. Αυτά είναι σημαντικά ενθύμια από τις διακοπές μας. Εντάξει. Είστε όλοι έτοιμοι? Ναι, μπαμπά Γουρουνάκη. Τότε φύγαμε για το σπίτι. Αντίο. Τσερ. Α, κοίτα. Κοιτάξτε, η Πέπα ξέχασε τον Τέντι. Τι όμορφες διακοπές. Ναι, δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τόσο χαλαρή. Γεια σας, αστυνόμε. Ό,τι κι αν έκανα, δεν θα το ξανακάνω. Κύριε Γουρουνάκη, το αρκουδάκι σας. Παρακαλώ να το προσέχετε περισσότερο. Τέντι, θα πάμε σπίτι σήμερα. Η Σούζη Προβατίνα δεν μπορεί να περιμένει να γυρίσει πίσω η Πέπα. Γεια σου, Σούζη. Μήπως γύρισε η Πέπα? Όχι, Σούζη, αλλά θα είναι στο αεροπλάνο τώρα. Flying high in the sky, flying high and high and high. Ελπίζω να έχει ήλιο όταν πάμε σπίτι. Η οικογένεια της Πέπα φτάνει στο σπίτι. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη, Γκόλντι! Μα τι σου έχει κάνει ο παππούς? Έχει ξεχυλώσει λίγο, έτσι δεν είναι? Άτακτε παππού, την ταΐσες πάρα πολύ. Αφού πεινούσε συνέχεια. Σας φέραμε μερικά δώρα από την Ιταλία. Κοίτα παππού, ένα πανέμορφο ξωτικό του κήπου. Μα δεν ήταν ανάγκη. Γιαγιά, έχει φτάσει η κάρτα μου? Όχι Πέπα, όχι ακόμα. Είναι η κάρτα μου. Γεια σου. Η Σούζη είναι. Μου έλειψες πολύ, Πέπα. Και εμένα μου έλειψε, Σούζη. Η Πέπα και η Σούζη είναι οι καλύτερες φίλες. Να και ο κύριος Ζεύρας, ο ταχυδρόμος. Μία κάρτα. Ήρθε από την Ιταλία. Εμείς ήρθαμε πριν από την κάρτα. Κοίτα, Γκόλντι. Σου έστειλε αυτή την κάρτα από τις διακοπές μας. Πέρασες ωραία στις διακοπές, Πέπα? Ναι. Εσύ πέρασες ωραία εδώ? Έβρεχε κάθε μέρα. Α, ωραία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει νερόλακους. Η Πέπα και η Σούζη λατρεύουν να πηδούν πάνω κάτω στους νερόλακους. Οι διακοπές είναι ωραίες, αλλά η επιστροφή στους νερόλακους είναι ακόμα καλύτερη. Είμαι η Πέπα το Γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Καθρέφτες. Η μαμά Γουρουνίτσα κρεμάει έναν μεγάλο καθρέφτη στον τοίχο του μπάνιου. Υπέροχα. Ο Τζορτζ νομίζει πως υπάρχει άλλο ένα γουρουνάκι στο μπάνιο. Είναι καθρέφτης, Τζορτζ. Οι καθρέφτες είναι γυαλιστεροί. Γι' αυτό μπορείς να δεις τον εαυτό σου. Τζορτζ, τι κάνεις εκεί? Ο Τζορτζ κοιτάζει τον εαυτό του μέσα στο μεγάλο γυαλιστερό καθρέφτη. Μα είναι τόσο γυαλιστερός. Έλα, Τζορτζ, ας βρούμε κι άλλα γυαλιστερά πράγματα. Μπαμπά, ψάχνουμε γυαλιστερά πράγματα για να δούμε τους εαυτούς μας. Κοιτάξτε μέσα στο κουτάλι. Η Πέπα και ο Τζορτζ βλέπουν τους εαυτούς τους στα γυαλιστερά κουτάλια. Τα πρόσωπά μας είναι αστεία. Για γυρίστε τώρα το κουτάλι ανάποδα. Τώρα φαίνομαι ανάποδα. Τώρα ξαναγυρίστε το πάλι. Και τώρα φαίνομαι κανονικά. Πώς γίνεται αυτό, μπαμπά? Είναι απλό, Πέπα. Οι κύλες επιφάνειες αντανακλούν τα κύματα φωτός αντίστροφα στην προέλευσή τους και... Είναι μαγικό. Ναι, είναι μαγικό.
Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να παίξει με την Πέπα. Γεια σας, Πέπα και Τζόρτζ. Γεια σου, Σούζη. Κοίταξε αυτό. Ναι, είναι κουτάλι. Είναι γυαλιστερό κουτάλι. Κοίτα, μπορώ να σε κάνω να φαίνεσαι ανάποδα. Και πώς γίνεται αυτό? Είναι μαγικό. Αυτό λέει ο μπαμπάς μου. Ας βρούμε κι άλλα μαγικά γυαλιστερά πράγματα στον κήπο. Τι λέτε? Ο Τζόρτζ βρήκε ένα νερόλακο. Είναι γυαλιστερός και βλέπω το πρόσωπά μας. Εγώ βλέπω τον ουρανό. Να ένα σύννεφο. Ναι. Να ο Πέντρο Πόνι και ο Ντάνι Σκυλάκης. Γεια σας, παιδιά. Σας έπεσε κάτι στο νερόλακο? Όχι, κοιτάζουμε τον ουρανό. Μα ο ουρανός είναι στον ουρανό. Κοίτα στο κουτάλι. Το πρόσωπό μου φαίνεται αστείο. Πόπο, τώρα είμαι ανάποδα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ένα αστείο μαγικό κουτάλι καθρέφτης. Ναι. Ξέρω που θα βρούμε μεγάλους αστείους καθρέφτες. Αλήθεια? Παραμορφωτικούς καθρέφτες σε μια σκηνή. Πού είναι αυτοί οι παραμορφωτικοί καθρέφτες? Στο πανηγύρι. Οι γονείς έχουν φέρει τα παιδιά στο πανηγύρι. Περάστε, περάστε. Δείτε τους υπέροχους παραμορφωτικούς καθρέφτες. Η σκηνή είναι γεμάτη από μεγάλους παραμορφωτικούς καθρέφτες. Μα τι έχει πάθει το σώμα μου? Είσαι ένα ζελέ που τρέμει. Ναι. Κουνιέμαι. Μα πώς γίνεται αυτό, μπαμπά? Είναι απλό, Πέπα. Οι ψευδεστήσεις των οπτικών διαφορών των κυρτών και κύλων επιφανειών προκαλούν φαινόμενα... Δηλαδή είναι μαγικό? Ναι, είναι μαγικό. Κοιτάξτε εμένα, σαν να είμαι από υγρό. Εγώ έχω μακρύ λαιμό, σαν καμιλοπάρδαλη. Αυτός εδώ ο καθρέφτης μου φαίνεται φυσιολογικός. Μπαμπά, πού πήγε η μεγάλη κοιλιά σου? Ποια κοιλιά? Είναι η μαμά Κουνέλη με τα δίδυμα μωράκια της, τη Ρόζη και το Ρόμπι. Γεια σου, αδελφούλα. Πώς είσαι σήμερα? Πολύ καλά, αδελφούλα. Όμως δεν μπορώ να μείνω. Έχω πελάτες μέσα στη σκηνή. Δεν είναι απίθανοι οι καθρέφτες, μπαμπά Γουρουνάκη. Όπω, τώρα σας βλέπω διπλή. Τι εννοείτε? Μπορώ να σας δω στον καθρέφτη. Αλλά δεν υπάρχει καθρέφτης. Είναι μαγικό. Χαζούλη, μπαμπά. Είναι η Δεσποινής Κουνέλη και η μαμά Κουνέλη. Υποθέτω πως μάλλον μοιάζουμε αρκετά. Είμαστε αδελφές. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδελφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Ο Πέντρο αργεί. Ο παιδικός σταθμός της Πέπα πηγαίνει επίσκεψη στο μουσείο. Ω, Θεέ μου, δεν είναι εδώ ο Πέντρο. Θα φοράει ακόμα τις πιτζάμες του. Ο Πέντρο κοιμάται στο κρεβάτι του. Στο Πέντρο αρέσει να κοιμάται. Πέντρο, ξύπνα. Θα αργήσεις για την εκδρομή του σχολείου. Εντάξει, μαμά. Έλα, Πέντρο, θα χάσουμε το λεωφορείο. Το λεωφορείο ακόμα περιμένει τον Πέντρο Πόνι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Το μουσείο θα κλείσει. Εντάξει, ας φύγουμε. Δεν είναι κανείς εδώ. Ίσως ήρθαμε νωρίς. Όχι, Πέντρο. Χάσαμε το λεωφορείο. Έλα, θα τους προλάβουμε. Ο Πέντρο πάντα αργεί. Κοίτα, μας κυνηγάει ένα αυτοκίνητο. Γεια σας, κυρία Πόνι. Σταματήστε. Έφερε τον Πέντρο. Συγγνώμη, μαντάμ Γαζέλα, παρακοιμήθηκα. Ω, Πέντρο, σου αρέσει ο ύπνος? Ναι, μαντάμ Γαζέλα. Πάμε στο μουσείο. Τώρα τίποτα δεν μας σταματάει.
Μαντάμ Γαζέλα, θέλω τουαλέτα. Κι εγώ. Κι εγώ. Εγώ. Αυτό είναι το συνεργείο του παππού Σκυλάκη. Τι θέλατε, πετρέλαιο ή ντίζελ? Τουαλέτα, παρακαλώ. Σίγουρα δεν θέλατε λίγο πετρέλαιο? Όχι, δεν πήγαμε πουθενά ακόμα. Ωραία, επόμενο σταθμό στο μουσείο. Α, πού είναι ο Πέντρο? Αγγλίες πετρελαίου, ενδιαφέρον. Α, έλα πια, Πέντρο. Γεια σας. Ελπίζω να φτάσουμε στο μουσείο πριν κλείσει. Αυτό είναι το μουσείο. Ο κύριος Κουνέλης το κλείνει για σήμερα. Γεια σας, κύριε Κουνέλη. Θέλουμε να δούμε το μουσείο, παρακαλώ. Μα μόλις κλείσαμε. Αλλά μπορείτε να το δείτε στα γρήγορα. Αυτή εδώ είναι η αίθουσα των βασιλέων, γεμάτη παλιά πράγματα. Ενδιαφέρον. Εδώ είναι οι τεράστιοι δεινόσαυροι. Όλοι πολύ ωραίοι. Απίθανο. Διάστημα, πύραυλοι και τα σχετικά. Και πίσω από αυτήν εδώ την πόρτα είναι το πιο εκπληκτικό μέρος. Είναι ο φανταστικός κόσμος στον οποίο ζείτε εσείς. Ευχαριστούμε, κύριε Κουνέλη. Χαρά μου, αντίο. Μάλιστα, ώρα να φύγουμε, παιδιά. Πού είναι ο Πέντρο? Ο Πέντρο. Ένα μαλάκιο, πολύ ενδιαφέρον. Έλα, Πέντρο, θα χάσεις το λεωφορείο. Μα πού πήγαν όλοι? Το λεωφορείο έφυγε. Μην ανησυχείς, η Δεσποινή Σκουνέλη θα καταλάβει ότι μας άφησε. Όλοι μαζί τώρα. Κανείς δεν πρόσεξε ότι λείπουν η Μαντάμ Γαζέλα και ο Πέντρο. Τι, χάσατε το λεωφορείο? Κύριε Κουνέλη, εγώ είμαι δασκάλα. Χρειάζομαι το αυτοκίνητο. Έλα, Πέντρο, θα κόψουμε δρόμο. Γεια σας, πάπιες. Η Μαντάμ Γαζέλα και ο Πέντρο φτάνουν στον παιδικό σταθμό. Πού είναι το λεωφορείο? Ίσως ήρθαμε νωρίς. Ναι, Πέντρο, να και μια φορά που ήρθες νωρίς. Πόπο, ο Πέντρο ήρθε νωρίς. Ναι, και εσείς αργήσατε, είσαστε χελώνες. Στο Πέντρο αρέσει που ήρθε νωρίς. Σε όλους αρέσει να έρχονται νωρίς. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Παιχνίδια στο κήπο. Είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι στον κήπο. Παπά, εγώ και ο Τζόρτζ βαρεθήκαμε. Μα υπάρχουν πολλά να κάνετε στον κήπο. Δηλαδή τι? Να καθίσετε στην καρέκλα, να διαβάσετε εφημερίδα, να βλέπετε το χορτάρι. Μα αυτά τα πράγματα τα κάνουν οι μπαμπάδες. Γεια σας. Γεια σου, Σούζη. Τι κάνετε εδώ? Τίποτα. Έχουμε βαρεθεί. Κι εγώ. Γι' αυτό ήρθα στο σπίτι σας. Εγώ έχω μία ιδέα. Κάπου έχουμε ένα κουτί με παιχνίδια του κήπου. Τι είναι τα παιχνίδια του κήπου? Δεν έχω ιδέα. Εδώ είμαστε. Κορίνες για τζόγκλινγκ. Κοιτάξτε τι κάνω. Δεν είναι για τζόγκλινγκ, Σούζη. Είναι για μπόουλινγκ. Στείνουμε τις κορίνες εδώ. Μετά στεκόμαστε περίπου εδώ. Και προσπαθούμε να ρίξουμε τις κορίνες πετώντας αυτή τη βαριά μπάλα. Εγώ πρώτη. Ζήτω. Η Πέπα έριξε δύο από τις κορίνες. Σειρά μου. Είναι πολύ δύσκολο, Σούζη. Νομίζω πως μάλλον δεν μπορείς να το κάνεις. Η Σούζη έριξε όλες τις κορίνες κάτω. Ζήτω! Α, πολύ ωραία. Τώρα είναι η σειρά του Τζόρτζ. Επειδή ο Τζόρτζ είναι μικρός, θα σταθεί λίγο πιο κοντά. Ο
Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για να παίξει bowling. Στο Τζόρτζ δεν αρέσει να είναι ο πιο μικρός. Να παίξουμε με το ρόπαλο και την μπάλα. Η Πέπα θα ρίχνει την μπάλα και ο Τζόρτζ θα τη χτυπάει. Αν κάποιος πιάσει την μπάλα, ο Τζόρτζ θα βγει. Εντάξει. Την έπιασα. Ναι. Ο Τζόρτζ θα βγει. Ο Τζόρτζ είναι ακόμα μικρός για το ρόπαλο και την μπάλα. Θέλεις μόνο λίγη εξάσκηση, Τζόρτζ. Κοίτα εμένα. Παπά. Οχ. Πάω να φέρω εγώ την μπάλα. Γεια σου, μαμά Γουρουνίτσα. Μπορούμε να πάρουμε την μπάλα, παρακαλώ? Ναι, αλλά σας παρακαλώ να παίζετε πιο προσεκτικά στο μέλλον. Ναι, μαμά Γουρουνίτσα. Συγγνώμη, μαμά Γουρουνίτσα. Να και ο Ντάνης Σκυλάκης. Τι κάνετε εδώ? Παίζουμε με το ρόπαλο και την μπάλα. Και ο μπαμπάς μου είναι πολύ καλός αυτό. Χτύπησε την μπάλα και έφτασε μέχρι το σπίτι. Πόπο, μπορώ να παίξω κι εγώ μαζί σας? Ίσως είναι ώρα να παίξουμε άλλο παιχνίδι του κήπου. Δηλαδή, σαν τι? Λίμπο! Πώς είναι το λίμπο όταν παίζουμε στο σπίτι? Θα σας δείξω. Εγώ ξέρω, θα πηδάμε από πάνω. Είναι πολύ ψηλό για να πηδάμε από πάνω. Περνάμε κάτω από τη βέργα του λίμπο. Θα χρειαστούμε και μουσική. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι καλός στο λίμπο. Τώρα όμως θα βάλουμε τη βέργα λίγο πιο χαμηλά. Ωραία. Μπαμπά, η κυλίτσα σου είναι πολύ μεγάλη για να περάσει από κάτω. Η κυλίτσα μου δεν είναι πολύ μεγάλη, απλώς δεν μπορώ να σκύψω όπως παλιά. Σειρά μου. Και εμένα. Και εμένα. Πολύ ωραία, παιδιά. Τώρα ας βάλουμε τη βέργα ακόμα πιο χαμηλά. Εύκολο, μπαμπά. Μα αυτό είναι αδύνατο. Κανείς δεν περνάει κάτω από αυτό. Wow, ο Τζόρτζ τα κατάφερε. Ζήτω! Ο Τζόρτζ είναι ο καλύτερος στο χώρο λίμπο, γιατί είναι ο πιο μικρούλης. Στο Τζόρτζ αρέσουν τα παιχνίδια του κήπου. Σε όλους αρέσουν τα παιχνίδια του κήπου. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Βόλτα με τη βάρκα. Η Πέπα και η οικογένειά της ήρθαν στη λίμνη για να μπουν στις βάρκες. Βάρκες! Βάρκες! Πάρτε μία βάρκα! Τι είδους βάρκες έχετε, Δεσποινή Σκουνέλη? Έχω κανό. Ας πάρουμε ένα κανό. Θα πρέπει να κάνουμε κουπί. Και αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Έχω και βάρκες με πανιά. Είναι κάπως δύσκολο να κυβερνάς βάρκα με πανιά. Έχω και θαλάσσια ποδήλατα. Φαίνονται ωραία και χαλαρωτικά. Ναι, έχουν ένα μεγάλο τροχό με πετάλια για να κινούνται. Ας πάρουμε ένα ποδήλατο. Όταν χτυπήσω το κουδούνι, είναι ώρα να φέρετε πίσω τη βάρκα. Καλή σας διασκέδαση. Μα δεν κινείται. Όχι. Πώς βάζουμε μπρος τη μηχανή? Εσύ είσαι μηχανή, μπαμπά Γουρουνάκι. Πρέπει να κάνεις πετάλι. Α, μάλιστα. Τότε ξεκινάμε. Ένα ποδήλατο μέσα στο νερό. Πάνω στο ποδήλατο, μέσα στο νερό. Μηχανή είναι ο μπαμπάς και μένει στον αφρό. Έρχονται η Έμιλη Ελεφαντίνα και η οικογένειά της. Γεια σας, Δεσποινή Σκουνέλη. Θέλουμε ένα κανό, παρακαλώ. Και βέβαια. Στην οικογένεια Ελεφαντά αρέσει το κανό. Έτοιμα τα κούπια? Ναι, μπαμπά Ελεφαντά. Τότε φύγαμε. Γεια σας, Δεσποινή Σκουνέλη. Είναι ο Ντάνης Σκυλάκης και ο μπαμπάς του, ο καπετάν Σκυλάκης. Θα θέλαμε μια βάρκα, παρακαλώ. Και βέβαια, έχω κανό, βάρκες με πανιά και θαλάσσια ποδήλατα. Δεν γύρισα τον κόσμο να κάνω την τύχη μου για να πιτσιλάω γύρω γύρω με ένα ποδήλατο. Θα πάρουμε τη βάρκα με το πανί. Ορίστε μας. Ξέρετε να την οδηγείτε? Αν ξέρω να την οδηγώ,
Είμαι ο καπετάν Σκυλάκης. Έλα, Ντάνι, επιβεβαστείτε. Προς ολοταχώς. Μάλιστα, καπετάν Μπάμπα. Γεια σας, πάμε με το παντί μας. Και εμείς με το κανό. Και εμείς με τα πετάλια μας. Κοιτάξτε, ένα νησί. Μπορούμε να πάμε εκεί για πικνίκ. Ζήτω. Το νησί είναι λίγο μικρό για να κάνουμε πικνίκ σε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε πικνίκ στη βάρκα. Ποιος θέλει σάντουιτς? Εγώ παρακαλώ. Πάρτε λίγο ψωμί, κυρία Πάπια. Η κυρία Πάπια λατρεύει τα πικνίκ. Όλοι λατρεύουν τα πικνίκ. Να γυρίσουν οι βάρκες 1, 2 και 3. Τελείωσε ο χρόνος, ε? 1, 2 και 3. Εμείς είμαστε. Ας δούμε ποιος θα επιστρέψει πρώτος. Να κάνουμε αγώνα. Ναι! Μπαμπά, κάνε γρήγορα πετάλι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω πιο γρήγορα. Ω, μπαμπά γουρουνάκι, θα κάνω εγώ πετάλι. Πιο γρήγορα, μαμά. Μάλλον είναι αρκετά δύσκολο, έτσι. Εμάς θα μας πρόξει ο άνεμος, Ντάνι, έτσι. Τι είναι? Ο άνεμος σταμάτησε. Χωρίς τον άνεμο οι βάρκες με πανί δεν κινούνται. Πρέπει να περιμένουμε τον άνεμο να ξαναφυσήξει. Πόση ώρα θα πάρει αυτό? Ξέρω εγώ, μπορεί και εβδομάδες. Και δεν υπάρχει μηχανή? Όχι, οι βάρκες με πανιά δεν έχουν μηχανές, Ντάνι. Αυτή η βάρκα έχει μηχανή. Προς ολοταχώς. Η Έμιλη και η οικογένειά της είναι μπροστά. Κάνε πιο γρήγορα πετάλι. Θα νικήσουμε στον αγώνα. Να, ο Ντάνι και ο Κάπτεν Σκυλάκης. Ζήτω, νικήσαμε. Έχω εξαντληθεί. Την επόμενη φορά θα πάρουμε βάρκα με πανί. Ναι, βλέπω αυτές οι βάρκες έχουν και μηχανές τελικά. Μπαμπά. Θα λέμε αργότερα, Ντάνι. Αποφάσισα να γυρίσω και πάλι τον κόσμο. Μα εσύ είπες ότι θα έμενε στο σπίτι. Α, ναι. Δεν είμαι πια ναυτικός, βέβαια. Αλλά βλέπεις, μ' αρέσουν οι βαρκάδες στη λίμνη. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Ο κύριος Σταύρος μέσα σε ιαλοπολείο. Η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν βόλτα με το αυτοκίνητο. Λατρεύω το αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητό μας αγαπάει. Έτσι. Σταματήστε. Είναι ο κύριος Σταύρος και οι φίλοι του. Μπουλντόζα, μπουλντόζα. Στο Τζόρτζ αρέσουν οι μπουλντόζες. Γεια σας, κύριε Σταύρε. Τι τρέχει? Ήρθαμε να σκάψουμε το δρόμο. Θα πάρει πολλή ώρα. Θα μας πάρει όση ώρα χρειάζεται. Παιδιά, για να σπάσουμε το παλιό σωλήνα. Ο κύριος Σταύρος είναι πολύ καλός στο να σπάει πράγματα. Παπα! Διάλειμμα για τζάι! Τι θα κάνουμε. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Δεν κάθεστε μαζί μας, μαμά Γουρουνίτσα. Έχουμε πολύ τζάι για όλους. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρε. Πολύ ωραίο σερβίτσιο, κύριε Σταύρε. Ακριβώς, Πέπα. Είναι φτιαγμένο από λεπτή πορσελάνη. Στον κύριο Σταύρο αρέσει λεπτή πορσελάνη. Ξέρεις, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ με τη λεπτή πορσελάνη. Γιατί? Γιατί η λεπτή πορσελάνη σπάει πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό εγώ πάντα... Ω, Θεέ μου, ο κύριος Σταύρος έκανε κομμάτια την τζαγέρα του. Όχι. Την άφησα με πολύ δύναμη. Δεν ελέγχω τη δύναμή μου. Ίσως μπορούμε να τη φτιάξουμε. Έχω τσιμέντο. Κι εγώ έχω πιστόλι για καρφιά. Δεν φτιάχνεται έτσι, παιδιά. Το βρήκα. Η Δεσποινή Σκουνέλη έχει ένα ιαλοπολείο. Μπορεί να τη φτιάξει.
Ωραία ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Θα πάμε τώρα αμέσως. Μπορώ να έρθω κι εγώ? Θα πάμε όλοι μαζί. Ο κύριος Σταύρος πηγαίνει στο ιαλοπολείο. Αυτό είναι το ιαλοπολείο της Δεσποινίδος Κουνέλη. Φτάσαμε! Γεια σας, μπορώ να βοηθήσω? Μου! Α! Ένα σταύρο στο ιαλοπολείο! Γεια σας, Δεσποινίδος Κουνέλη. Έσπασα την πορσελάνινη τσαγέρα μου. Όχι, όχι. Μπορείτε να τη φτιάξετε? Θα ρίξω μια ματιά. Είναι πολύ σπασμένη. Ναι, την έκανα κομματάκια. Ναι, αλλά μπορώ να τη φτιάξω. Α, ωραία! Να βοηθήσουμε? Και βέβαια, Πέπα. Α, αυτά τα κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ τους. Το φτιάξιμο της τσαγέρας μοιάζει λίγο με το παιχνίδι του παζλ. Πολύ ωραία, Πέπα. Κόλλησε τα κομμάτια μαζί. Ο Τζόρτζ βρήκε δύο κομμάτια που ταιριάζουν. Πολύ ωραία, Τζόρτζ. Σχεδόν τελειώσαμε. Να και το καμπάκι. Έχει μείνει ένα παράξενο κομμάτι. Πού να πηγαίνει άραγε? Αυτό είναι το χερούλι της τσαγέρας, Δεσποινίδος Κουνέλη. Α, αυτό είναι. Δεν ξέρω από πορσελάνινες τσαγέρες. Έγινε σαν καινούρια. Προσέχετε να μην την ξανασπάσετε. Είμαι πολύ καλός στο να σπάω πράγματα. Μπράβο σου, Πέπα. Ευχαριστώ που φτιάξατε την τσαγέρα μου, Δεσποινίδος Κουνέλη. Δεν ήταν τίποτα, κύριε Ταύρε. Κοίτα, αφεντικό, μία τρύπα. Υπάρχει μία τρύπα στο δρόμο. Και είναι ακριβώς έξω από το ιαλοπολείο. Τι λέτε, παιδιά, θα αφήσουμε μία τρύπα έξω από το ιαλοπολείο? Όχι. Εσείς φτιάξατε την τσαγέρα μου, εγώ θα φτιάξω το δρόμο σας. Δεν είναι δικός μου δρόμος. Κύριε Ταύρε, πώς λέτε να φτιάξετε αυτή την τρύπα? Μα θα σκάψουμε το δρόμο. Ο κύριος Σταύρος σκάβει το δρόμο. Ο κύριος Σταύρος λατρεύει να σκάβει το δρόμο. Όλοι λατρεύουν να σκάβουν το δρόμο. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Φρούτα. Είναι η ημέρα των φρούτων στο σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, είναι ο κύριος Πατάτας. Και η κυρία Καρότο. Το γλυκό μύρτιλο και το μικρό λαχανάκι. Apple, orange, banana, pear and pineapple too. Eat 5 pieces of fruit a day because they're good for you. Καλώς ήρθατε στην ημέρα των φρούτων, όπου η μαγεία των φρούτων δεν τελειώνει ποτέ. Πα, τόσα πολλά φρούτα! Γεια σου, Πέπα! Γεια σας! Διαλέγουμε το αγαπημένο μας φρούτο. Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο? Μου αρέσουν τα μήλα. Εμένα τα πορτοκάλια. Εμένα οι μπανάνες. Εμένα τα καρότα. Τα καρότα δεν είναι φρούτα. Τα καρότα είναι λαχανικά. Ο Έντμοντ είναι λίγο πολύξερος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο, Τζόρτζ? Μήπως οι μπανάνες ή τα πορτοκάλια? Στο Τζόρτζ αρέσουν πολύ οι φράουλες. Φράουλες. Ο Τζόρτζ λατρεύει τις φράουλες. Φρουτοχυμή, ελάτε για ωραίους φρουτοχυμούς. Γεια σας, Δεσποινίδος Κουνέλη. Τι είναι ο φρουτοχυμός? Είναι ένα ποτό φτιαγμένο από φρούτα. Θα ήθελες ένα? Ναι, παρακαλώ. Μπορώ να έχω ένα φρουτοχυμό με μήλα? Ναι, μα οι φρουτοχυμοί μπορούν να έχουν πολλά διαφορετικά φρούτα. Εντάξει, μήλα, σμέουρα, μπανάνες και άλλα μήλα. Ένας φρουτοχυμός με μήλα, σμέουρα, μπανάνες και άλλα μήλα. Υπέροχο! Μπορώ να πάρω κι εγώ έναν. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Φυσικά. Τι φρούτα θέλεις στο φρουτοχυμό σου? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Εντάξει. Τυρί, παρακαλώ. Πέντρο,
Το τυρί δεν είναι φρούτο. Πρέπει να είναι φρούτα ή λαχανικά. Εντάξει, σμέουρα, μύρτιλα, βατόμουρα και φραγκοστάφυλλα. Πάρα πολύ ωραία. Σμέουρα, μύρτιλα, βατόμουρα και φραγκοστάφυλλα για όλους σας. Υπέροχο! Τι θέλεις το δικό σου φρουτοχυμό, George? Φάουλες. George, ο φρουτοχυμός πρέπει να έχει πολλά φρούτα μέσα. Τι λες για φράουλα και ανανά, George? Όχι. Ίσως ο George να θέλει δεινοσαυροχυμό. Δεινοσαυροχυμό? Ω, ναι! Αυτός ο χυμός αρέσει σε όλους τους δεινόσαυρους. Δεινόσαυρος. Για να δούμε. Λίγο από αυτό, ένα τέτοιο, λίγα τέτοια και όλα αυτά. Ένας δεινοσαυροχυμός μόνο για δεινόσαυρους και τους μικρούς τους φίλους. Δεινόσαυρος. Μπορώ να πιω κι εγώ δεινόσαυροχυμό, Δεσποινή Σκουνέλη? Κι εγώ. Κι εγώ. Εντάξει, δεινόσαυροχυμός για όλους. Ας το καλό. Τι έγινε, Δεσποινή Σκουνέλη? Ξέχασα τι έβαλα μέσα στο δεινόσαυροχυμό. Θα σας πω εγώ τι βάλατε. Αλήθεια? Πώς? Θα τον μυρίσω. Ο Φρέντι Αλεπούδης έχει πολύ καλή όσφρηση. Έχει μία μπανάνα. Μία μπανάνα. Τρεις, όχι, τέσσερις φράουλες. Πέντε κεράσια. Φράουλες, κεράσια. Ένα ροδάκινο, μισό ανανά. Μία φέτα καρπούζι. Και κάτι άλλο. Τι είναι? Καρότο. Ναι, καρότο. Ζήτω! Δεινοσαυροχυμός για όλους. Απολαμβάνετε όλη την ημέρα των φρούτων? Ναι, λατρεύουμε τα φρούτα και τα καρότα. Όλοι λατρεύουν τα φρούτα και τα καρότα. Apple, orange, banana, pear and pineapple too. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο George. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Το μπαλόνι του George. Η Πέπα και ο George πέρασαν την ημέρα έξω με τη γιαγιά και τον παππού γουρουνάκι. Παγωτό! Είναι το καρότσι με τα παγωτά της Δεσποινίδος Κουνέλη. Ας σταματήσουμε για παγωτό. Γιατί όχι, νομίζω πως μας αξίζει. Γεια σας. Γεια σας, Δεσποινή Σκουνέλη. Τέσσερα παγωτά, παρακαλώ. Σας τα δίνω αμέσως. Τι γεύσεις θα θέλατε? Φράουλα για μένα, παρακαλώ. Σοκολάτα για μένα, παρακαλώ. Μπανάνα για μένα, παρακαλώ. Δεινόσαυρος. Δεν νομίζω πως υπάρχει παγωτό δεινόσαυρος, George. Νομίζω πως ο George θέλει ένα μπαλόνι δεινόσαυρο. Τι, δηλαδή, δεν θες παγωτό, George? Όχι. Δεινόσαυρος. Και πόσο κάνει το μπαλόνι? 10 ευρώ. 10 ευρώ. Θα πάνε για καλό σκοπό. Ορίστε το μπαλόνι σου, George. Κράτα το σφίχτα. Μην το αφήσεις. Ο George άφησε το μπαλόνι. Καλύτερα να κρατάω εγώ αυτό το πολύ ακριβό μπαλόνι στο δρόμο για το σπίτι, George. Ο George λατρεύει το μπαλόνι δεινόσαυρο. Η Πέπα και ο George φτάνουν στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού γουρουνάκι. Κράτα το σφιχτά αυτή τη φορά, George. Μη το αφήσεις. Γιατί? George, στον κόσμο υπάρχουν 2 είδη μπαλονιών. Τα πάνω μπαλόνια και τα κάτω μπαλόνια. Αυτό είναι πάνω μπαλόνι. Αν το αφήσεις, θα πάει πάνω και πάνω και πάνω. Θα φτάσει μέχρι το φεγγάρι. Φεγγάρι. Παππού! Σε έπιασα. Ίσως πρέπει να πάμε μέσα πριν χάσουμε τελείως το μπαλόνι σου, George. Το μπαλόνι σου θα είναι ασφαλές εδώ μέσα. Γεια σου, Πόλη. Ο George πήρε καινούριο μπαλόνι.
Μπαλόνι. Μην το χτυπάς πολύ. Ο Τζόρτζ λατρεύει τον μπαλόνι του. Ο Τζόρτζ άφησε πάλι τον μπαλόνι του. Μην ανησυχείς, Τζόρτζ. Δεν θα πετάξει μακριά, γιατί το εμποδίζει η σκεπή. Α, πέρασε από την πόρτα. Τώρα ανεβαίνει τις σκάλες. Τώρα πηγαίνει στη σοφίτα. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει μόνο μία έξοδος από τη σοφίτα και αυτή είναι το παράθυρο της στέγης που το κρατάμε άλλωστε πάντα κλειστό. Όχι. Το παράθυρο της στέγης δεν ήταν κλειστό. Γρήγορα πιάσ' το, παππού. Δεν μπορώ, Πέπα. Αφού έφυγε, πάει στον ουρανό. Τζόρτζ, το μπαλόνι σου πηγαίνει στο φεγγάρι. Δεν θα το ξαναδείς ποτέ. Ο παπάς Γουρουνάκης ήρθε να πάρει στο σπίτι την Πέπα και τον Τζόρτζ. Γεια σας, περάσετε όμορφα σήμερα. Ναι, πήραμε στο Τζόρτζ ένα μπαλόνι δεινόσαυρο. Μα ο Τζόρτζ το άφησε να φύγει και πετάει προς το φεγγάρι. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει να το πιάσουμε. Μπαλόνι. Κοιτάξτε, η πόλη παπαγαλάκι πετάει προς το μπαλόνι. Η πόλη το παπαγαλάκι θα το σώσει. Έλα, πόλη, πιάσ' το. Η πόλη παπαγαλάκι έσωσε το μπαλόνι του Τζόρτζ. Ζήτω. Έξυπνη που είναι η πόλη μου. Έξυπνη που είναι η πόλη μου. Τζόρτζ, να μην ξαναφύσεις το μπαλόνι σου ποτέ. Το βρήκα. Θα δέσουμε το νήμα στον καρπό σου. Τι καλή ιδέα. Ο Τζόρτζ λατρεύει το μπαλόνι δεινόσαυρο. Όλοι λατρεύουν το μπαλόνι δεινόσαυρο του Τζόρτζ. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Το τσίρκο της Πέπα. Είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Η Πέπα και οι φίλοι της επισκέπτονται τη γιαγιά και τον παππού Γουρουνάκη. Τι είναι αυτό? Ο παππούς Γουρουνάκης στείνει μια μεγάλη ριγέ σκηνή στον κήπο του. Είναι το τσίρκο! Ζήτω! Παππού, μπορούμε να δούμε το τσίρκο? Το τσίρκο, ποιο τσίρκο? Δεν υπάρχει τσίρκο εδώ γύρω. Τότε γιατί υπάρχει μια μεγάλη σκηνή με ρίγες? Α, θα γίνει το υπαίθριο πάρτι της γιαγιάς Γουρουνίτσας εδώ. Α, τι είναι το υπαίθριο πάρτι? Είναι όταν οι μεγάλοι στέκονται γύρω και μιλούνε. Να χαραμίζεται έτσι μια ωραία σκηνή. Ένα τσίρκο θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Για δεν φτιάχνετε το δικό σας τσίρκο? Ναι, και θα το πούμε το τσίρκο της Πέπα. Τέλειωσες με το στήσιμο της σκηνής, παππού. Οι καλεσμένοι θα έρθουν σε λίγο. Γιαγιά, θα κάνουμε τσίρκο για το υπαίθριο πάρτι σου. Τι καταπληκτική ιδέα. Να βάλουμε κοστούμια. Φυσικά. Πάω να φέρω το κουτί με τα ρούχα. Να γίνουμε κλόουν. Και δυνατοί άντρες. Και σουκλέτ. Ο μπαμπάς μου ήταν σε τσίρκο. Παπό, και τι έκανε? Πουλούσε εισιτήρια. Ορίστε, όλοι θα βρείτε κάτι να φορέσετε μέσα στο κουτί. Η Πέπα βρήκε ένα ψηλό καπέλο. Ο Ντάνι βρήκε εσώρουχα με πουά και ένα μουστάκι. Ο Πέντρο βρήκε μια στολή κλόουν. Ποιος θέλει να βαφτεί? Εγώ παρακαλώ. Τι θέλετε να γίνετε, παιδιά? Εγώ θέλω να γίνω κλόουν. Μα Πέπα, δεν έχει στολή κλόουν. Εντάξει, εσύ θα είσαι ο κλόουν. Εγώ θέλω να είμαι ο δυνατός. Εντάξει, Ντάνι, εσύ θα είσαι ο δυνατός. Εγώ θέλω να είμαι ο ζογκλέρ. Μα εγώ ήθελα να είμαι ο ζογκλέρ. Εντάξει, εσύ θα είσαι ο ζογκλέρ. Παππού, εγώ δεν έχω δουλειά να κάνω. Εσύ θα είσαι ο παρουσιαστής, Πέπα. Έχεις το κατάλληλο καπέλο. Τι είναι ο παρουσιαστής? Ο παρουσιαστής είναι το αφεντικό. Ναι, θα είμαι ο παρουσιαστής.
Και τι θα κάνω? Θα λες, καλώς ήρθατε στο τσίρκο μου. Δείτε τα απίθανα καταπληκτικά κατορθώματα όλων των τολμηρών του τσίρκου μου. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μου. Έχει φοβερά κατορθώματα. Οι καλεσμένοι στο υπαίθριο πάρτι της γιαγιάς Γουρουνίτσας κατέθεσαν. Καλησπέρα σε όλους. Σας έχω μία έκπληξη. Το τσίρκο ήρθε στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο τσίρκο μου. Τώρα παρακαλώ, φοβηθείτε την καταπληκτική Κάντι Γατούλα. Δείτε τον Τζόρτζ, τον Ρίτσαρτ και τον Έντμοντ σε τρίκυκλα! Χειροκροτήστε! Είναι ο δυνατός Ντάνι Σκυλάκης! Κι εγώ ήμουνα κάποτε δυνατός! Σήκωνα ένα ολόκληρο τρακτέρ εγώ! Δείτε την Έμιλι Ελεφαντίνα να παίζει με πατάτες και ένα αυγό! Τώρα γελάστε πολύ με τον Πέντρο Πόνι. Είναι κλόουν. Μη γελάτε. Δεν έκανα ακόμα το αστείο μου. Αυτό ήταν το αστείο μου. Αυτό ήταν πολύ αστείο, ναι. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το τέλος του καταπληκτικού απίθανου τσίρκου μου. Ήταν το καλύτερο τσίρκο που έχω δει ποτέ, Πέπα! Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Η λιμνούλα. Η Πέπα και η οικογένειά της περνούν την ημέρα έξω. Πάμε να δούμε μια λιμνούλα που κολυμπούν μέσα μικρά ψάρια. Πήγαινα κι εγώ όταν ήμουν μικρός. Φτάσαμε. Πού είναι η λιμνούλα? Α, είναι στη μέση του δάσους. Πρέπει να περπατήσουμε. Και θα χαθούμε όπως γίνεται πάντα, έτσι? Όχι. Να θυμάστε, ερχόμουν εδώ όταν ήμουν γουρουνάκι. Αυτό ήταν πριν πολύ καιρό, μπαμπά γουρουνάκι. Τον παλιό καιρό. Ευχαριστώ, Πέπα. Λοιπόν, τον παλιό καιρό αρχίζαμε να περπατάμε ακολουθώντας ένα μονοπάτι. Α, αυτό είναι. Πώς το ξέρεις? Φυτρώνουν μικρά λουλούδια εδώ, όπως τα θυμάμαι. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν, μπαμπά γουρουνάκι. Τίποτα δεν αλλάζει τόσο. Τώρα περνάμε κάποια μικρά δέντρα και φτάνουμε σε ένα μεγάλο δέντρο. Νομίζω πως τα μικρά δέντρα μεγάλωσαν. Ω, ναι. Όλα δείχνουν μεγάλα στα αλήθεια. Και πως θα βρούμε το σωστό μεγάλο δέντρο? Συνήθως εγώ σκοντάφτω στα δέντρα. Η μαμά γουρουνίτσα βρήκε το μεγάλο δέντρο. Έξυπνη η μανούλα. Ήξερα πως θα ήταν εδώ. Ελάτε από εδώ όλοι. Κατεύουμε να φτάσουμε στη λιμνούλα με τα ψάρια. Σχεδόν φτάσαμε. Μα έχω αρχίσει να πεινάω. Μην ανησυχείς, υπάρχει ένα καφέ στο δρόμο. Ω, υπέροχα, θα ήθελα ένα φλιτζάνι καφέ. Μπορούμε εγώ και ο Τζόρτζ να πάρουμε παγωτό? Φυσικά, παγωτά για όλους μας. Το καφέ πρέπει να είναι κάπου εδώ. Πού είναι το καφέ? Είναι πίσω από αυτά τα σάπια ξύλα. Νομίζω ότι αυτά τα σάπια ξύλα είναι το καφέ. Δεν πρόκειται να βγει κανένα παγωτό από εκεί σήμερα. Γεια σας. Τι να σας φέρω? Ένα καφέ και τρία παγωτά, παρακαλώ πολύ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Υπέροχο. Επόμενος σταθμός, η λιμνούλα. Από εδώ. Δεν θέλετε να πάτε από εκεί? Έτσι θα βγείτε κατευθείαν σε μια βατομουριά. Αχα, θα κόψουμε δρόμο. Από εδώ πήγαινα όταν ήμουνα μικρούλης. Όχι, αν θέλετε να πάτε στη λιμνούλα, πρέπει να πάτε από αυτό το μονοπάτι. Όχι, εγώ θα κόψω δρόμο. Εντάξει, ποιος θέλει να περάσει μέσα από τη βατομουριά? Εγώ.
Και ποιος θέλει να πάει από το μονοπάτι? Εγώ! Τρέξε, μπαμπά! Θα φτάσω πρώτος! Γεια σας! Ελπίζω η Λιμνούλα να είναι ακόμα εδώ. Ναι, όλα δείχνουν κάπως διαφορετικά από ό,τι τα θυμάται ο μπαμπάς. Τι είναι αυτό? Είναι η Λιμνούλα. Τζορτζ, ας δούμε τα ψαράκια. Ο μπαμπάς είπε ότι τα ψάρια ήταν μικρά. Μα είναι τεράστια. Πάει καιρός από τότε που είχε έρθει ο μπαμπάς. Τα ψάρια έχουν μεγαλώσει πολύ. Όπως η κυλίτσα του μπαμπά. Μα πού είναι ο μπαμπάς? Α, μπορεί να χάθηκε. Θα του τηλεφωνήσω. Ένα τηλέφωνο χτυπάει μέσα στους θάμνους. Ναι, ποιος είναι? Είναι ο μπαμπάς. Α, γεια. Κοκοκόλλησα. Γεια σου, μπαμπά. Περίμενε, θα σε τραβήξουμε. Ένα, δύο, τρία. Τραβήξτε. Ο μπαμπάς έγινε μια βατομουριά. Η Λιμνούλα, για να δούμε τα ψαράκια. Αυτό ήταν μεγάλο ψάρι. Κοιτάξτε, είναι κάτι που γυαλίζει. Είναι νομίσματα. Όταν ήμουν μικρός, ρίχναμε ένα νόμισμα στη Λιμνούλα και κάναμε μια ευχή. Μπορούμε να ρίξουμε κι εμείς? Φυσικά. Εύχομαι η Λιμνούλα να μείνει εδώ για πάντα. Αυτό ευχήθηκα κι εγώ όταν ήμουν γουρουνάκι. Και η ευχή σου πραγματοποιήθηκε. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Το χιονισμένο βουνό. Είναι μια υπέροχη χιονισμένη μέρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Πέπα. Η Πέπα και οι φίλοι της ήρθαν στα βουνά για να κάνουν σκι. Θα σας δούμε στην κορυφή. Θα τα καταφέρεις. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό. Το χιόνι γλιστράει πολύ. Πρέπει να πάρετε το τελεφερίκ της πίστας. Το τελεφερίκ τους μεταφέρει όλους στην κορυφή του χιονισμένου βουνού. Φαίνεται λίγο ψηλό. Στον μπαμπά γουρουνάκι δεν αρέσουν τα ύψη. Αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό. Α, ναι, ξεκαρδιστήκαμε. India, in a chair. Snow is falling everywhere. Flying high, in a chair. Flying high and high and high. Το τελεφερίκ φτάνει στην κορυφή του χιονισμένου βουνού. Ο μπαμπάς είναι ένας χιονάνθρωπος που περπατάει και μιλάει. Σκι, σκι, πάρτε τα παιδιά σας. Γεια σας, Δεσποινή Σκουνέλη. Παίδιλα για δύο ενήλικες και δύο παιδιά, παρακαλώ. Ορίστε. Η Μαντάμ Γαζέλα είναι η δασκάλα του σκι. Μαντάμ Γαζέλα, μήπως τα κατέβουμε με τα σκι όλο το βουνό? Όχι σήμερα, Ντάνι. Για σήμερα λέω να μείνουμε στη μικρή πλαγιά. Τα παιδιά μαθαίνουν σκι σε μια μικρή πλαγιά. Για να ξεκινήσετε, σπρώχνετε ελαφρά με τα μπαστούνια σας. Για να σταματήσετε, ενώστε τις μύτες των σκι σας. Το σκι είναι ωραίο. Πάμε πάλι πάνω να το ξανακάνουμε. Το ανέβασμα της πλαγιάς με σκι δεν είναι εύκολο. Για να ανεβείτε την πλάγια, πρέπει να περπατάτε πλάγια, όπως το καβούρι. Όλοι περπατούν πλάγια, όπως τα καβούρια. Μαντάμ Γαζέλα, μπορούμε να δούμε εσάς να κάνετε σκι? Δεν ξέρω. Σας παρακαλούμε. Πολύ καλά. Χαπλά! Αυτό ήταν απίθανο. Ναι, ήμουν παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκι και πήρα αυτό το κύπελο. Τώρα,
κάποιος μπαμπάς ή μαμά θέλει να δοκιμάσει, γιατί όχι. Είσαι σίγουρη, μαμά Γουρουνίτσα. Έχεις χρόνια να κάνεις σκι. Είναι σαν το ποδήλατο, μπαμπά Γουρουνάκι. Δεν το ξεχνάς. Αυτή είναι η μικρή πλαγιά, μαμά Γουρουνίτσα. Νομίζω πως είμαι λίγο μεγάλη για τη μικρή πλαγιά. Πού πηγαίνει από εδώ? Α! Κατεβαίνει όλο το βουνό. Η μαμά μου κατεβαίνει με σκι όλο το βουνό. Πού είναι το φρένο? Δεν μπορεί να σταματήσει. Πρέπει να την προλάβουμε. Στην άκρη! Η μαμά Γουρουνίτσα κάνει σκι στον δρόμο. Όλοι μπήκαν στο λεωφορείο και κυνηγούν τη μαμά Γουρουνίτσα. Ναι, η μαμά μου κάνει σκι πολύ γρήγορα. Η μαμά έκανε ένα λούπινγκ. Κάνει φανταστικό σκι. Η μαμά Γουρουνίτσα περνάει από τα μαγαζιά. Και πώς θα σταματήσω? Τι να πω. Ένας χιονάνθρωπος που περπατάει και μιλάει. Όχι, είναι η μαμά μου. Δεν έχω ξαναδεί τόσο καταπληκτικό σκι. Αυτό το κύπελο ανήκει σε εσάς. Ευχαριστώ. Η μαμά μου είναι η καλύτερη στην κατάβαση του βουνού με σκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Ο γεροκουνέλης στο διάστημα. Η Πέπα και οι φίλοι της είναι στον παιδικό σταθμό. Παιδιά, σήμερα έχουμε κάτι ξεχωριστό. Είναι εδώ ο γεροκουνέλης να μας μιλήσει για διαστημικούς πυράβλους. Πυράβλος. Ο Τζορτζ λατρεύει τους πυράβλους. Καλημέρα σε όλους! Ο γεροκουνέλης έχει πολύ δυνατή φωνή. Πείτε μου, τι έχω εδώ? Μία πέτρα. Ναι, αλλά όχι οποιαδήποτε πέτρα. Τη βρήκα στο φεγγάρι. Ο μπαμπάς μου πουλάει πέτρες σε πακέτα των 5. Ναι, ευχαριστούμε, Φρέντι. Δεν χρειάζεται να πάτε στο φεγγάρι να τις βρείτε. Χρειάζεται αν θέλεις φεγγαρόπετρες. Γεροκουνέλη, εσύ πώς πήγες στο φεγγάρι? Πέταξα με έναν πύραυλο. Είναι λίγο μικρός. Αυτός είναι ένα μοντέλο. Ο πύραυλος που πήρα εγώ ήταν γιγάντιος. Ξέρετε όλοι να μετράτε ως το 5? Ναι! 1, 2, 3, 4, 5. Υπέροχα! Αλλά όταν πηγαίνετε στο διάστημα μετράτε ανάποδα. Κάπως έτσι. 5, 4, 3, 2, 1. Και μετά φωνάζετε εκτόξευση όσο πιο δυνατά μπορείτε, έτσι. Εκτόξευση. Όχι, δεν ακούσα τίποτα. Εκτόξευση. Και να με λοιπόν πετάω στο διάστημα. Και μετά προσγειώθηκα στο φεγγάρι. Ήτανε τόσο όμορφα εκεί πάνω. Είχα χάσει τα λόγια μου. Ωραίο ακούγεται. Ξέρετε ότι στο φεγγάρι μπορείτε να πηδάτε πολύ ψηλά. Πόσο ψηλά? Όσο ψηλό είναι ένα σπίτι. Γιατί μπορείς να πηδήξεις τόσο ψηλά στο φεγγάρι? Η έλξη της βαρύτητας είναι μικρότερη εκεί πέρα. Α, ναι, ναι, αυτό είναι. Είσαι πολύ ξέρος εσύ, έτσι. Ο Έντμοντ Ελέφαντας είναι πολύ ξέρος. Ένιωθα λίγη μοναξιά εκεί πάνω. Είχα μόνο το φεγγάρι και τα αστέρια. Και το πιο συναρπαστικό από όλα ήταν... Ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό από όλα, γεροκουνέλη? Το Ιαμαϊκά. Δεν σε ακούω. Γιατί σταμάτησε να μιλάει? Όχι, ο γεροκουνέλης έχασε τη φωνή του. Καλύτερα να πάρω το δόκτορα καφέ αρκούδο.
Εδώ, δόκτωρ Καφέ Αρκούδος. Γεια σας, καλέ μου γιατρέ. Ο Γιορκουνέλης έχασε τη φωνή του. Και είναι τόσο κακό αυτό? Ναι, δίνει μια πολύ σημαντική ομιλία για πυράβλους στα παιδιά. Ω, αφού είναι έτσι, έρχομαι αμέσως εκεί. Γεια σου, Γιορκουνέλη. Έμαθα πως έχασες τη φωνή σου. Πες «α», σε παρακαλώ. Α, ναι, μάλιστα, βέβαια. Πολύ σοβαρή περίπτωση απώλειας φωνής. Φαντάζομαι ότι θα φώναζες πολύ, ε. Για να δούμε αν θα σε βοηθήσει λίγο φάρμακο. Άνοιξε καλά. Δοκίμασε να πεις «α» τώρα. Πιο δυνατά. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, ε. Πού θα πάει, θα γίνει και καλύτερα. Ζήτω. Λοιπόν, πού είχα μείνει? Θα μας έλεγες ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό. Α, ναι, το πιο συναρπαστικό είναι ότι έγραψα ένα τραγούδι. Θέλετε να τα ακούσετε? Όχι, ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλούμε. I got up this morning and all I could see was the moon and the stars. The moon, the stars, the moon, the stars, the moon, the stars, the moon, the stars. I got up this morning and all I can see. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Τον παλιό καιρό. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να παίξει στο σπίτι της Πέπα. Γεια σου, Σούζη! Γεια σου, Πέπα! Ναι! Έχω κάτι να σου δείξω! Κοίτα! Τι είναι? Μία φωτογραφία! Ποιος νομίζεις πως είναι? Είναι ένα μωρό προβατάκι! Εγώ είμαι! Ναι! Εσύ δεν είσαι μωρό! Είναι παλιά φωτογραφία, όταν ήμουν μωράκι! Μην είσαι ανόητη, Σούζη. Τον παλιό καιρό και εσύ ήσουν μωράκι, Πέπα. Όχι, δεν ήμουνα. Ναι, ήσουν. Ρώτα τη μαμά σου. Η μαμά γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή. Μαμά. Γεια σου, Πέπα. Η Σούζη λέει ανοησίες. Όχι, δεν λέω. Λέει ότι τον παλιό καιρό εγώ ήμουνα μωρό. Μα ήσουν, Πέπα. Κοίτα. Έχω φωτογραφίες στον υπολογιστή. Ποιο είναι αυτό το μωρό? Είναι ο μικρός Αλέξανδρος. Ο μικρός Αλέξανδρος είναι ο ξάδελφος της Πέπα. Όχι, εσύ είσαι αυτό το μωρό, Πέπα. Η Πέπα μωράκι. Νομίζω πως κάποιος διασκεδάζει εδώ. Κοίτα, Πέπα, σε αυτή τη φωτογραφία είμαι εγώ μωρό. Τη θυμάμαι πολύ καλά. Την τραβήξαμε την πρώτη μας μέρα σε αυτό το σπίτι. Μα τι εννοείς? Όταν ήσουν μικρή, ήρθαμε σε αυτό εδώ το σπίτι. Φέραμε όλα τα πράγματά μας πάνω στο αυτοκίνητο. Η μαμά γουρουνίτσα κρέμασε κάποιες φωτογραφίες. Ο μπαμπάς έβαλε ένα ράφι. Και ο παππούς γουρουνάκης μας έφτιαξε έναν υπέροχο ανθόκηπο. Και πού είναι τώρα ο υπέροχος ανθόκηπος του παππού? Τον φρόντιζε ο μπαμπάς γουρουνάκης. Ναι, δεν είχαμε το σωστό χώμα για λουλούδια. Άσε που χρειαζόσασταν χώρο για να παίζετε. Εσύ και η Σούζη λατρεύατε να παίζετε στον κήπο. Η Σούζη ήταν φίλη μου και τον παλιό καιρό. Ναι, εσύ και η Σούζη πάντα ήσασταν οι καλύτερες φίλες. Τον παλιό καιρό, η Σούζη και εγώ πηδούσαμε μαζί μέσα στους νερόλακους. Όχι, Πέπα, ήσασταν μωρά, ούτε που περπατούσατε. Α, και τι κάναμε? Κλαίγατε. Ρεβόσασταν. Και γελούσατε. Ναι. Ήμασταν μωράκια. Η μικρή Σούζη. Η μικρή Πέπα. Γκουγκουγκάγκα, γκουγκουγκάγκα. Λίγο αργότερα γίνατε νήπια. Και πού ήταν ο Τζόρτζ?
ήταν μωράκι στην κοιλιά μου. Ναι, ήσουν στην κοιλιά μου, Τζόρτζ. Εσύ έχεις μια μεγάλη κοιλιά, μπαμπά. Έχεις και εσύ μωράκι μέσα. Όχι, Πέπα. Αυτή εδώ η κοιλιά είναι μόνο μης. Και μετά γεννήθηκε ο Τζόρτζ. Κουκουκάκα. Η γιαγιά και ο παππούς έφεραν στο Τζόρτζ ένα πολύ ξεχωριστό δώρο. Μαντεύετε τι ήταν? Ο κύριος δεινόσαυρος. Πολύ σωστά. Εσύ και η Σούζη τρέχατε, χοροπηδούσατε. Ύστερα μία μέρα είδατε κάτι καταπληκτικό. Νερόλακος. Πέπα, όταν πηδάς τους νερόλακους πρέπει να φοράς μπότες. Λάτρευες να πηδάς μέσα στους νερόλακους. Ακόμα το λατρεύω. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία τώρα. Η Πέπα λατρεύει να πηδάει μέσα σε νερόλακους. Η Πέπα πάντα λάτρευε να πηδάει μέσα σε νερόλακους. Peppa Pig. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Ο θησαυρός των πειρατών. Όταν σκυλάκης παίζει στο πειρατικό λιμέρι του. Έρχονται η Πέπα και οι φίλοι της. Γεια σας, Τάνι. Γεια σας, παιδιά. Θέλετε να παίξουμε τους πειρατές? Ναι. Τότε πρέπει να ντυθείτε. Ο Ντάνης Σκυλάκης έχει ένα μεγάλο κουτί γεμάτο με πειρατικά ρούχα. Α, παλικάρια! Έχω και σεντούκι με θησαυρό. Είναι ένα κουτί με μπισκότα. Είναι σεντούκι θησαυρού. Μα μέσα έχει ακόμα μπισκότα. Ναι. Ποιος θέλει μπισκότο? Εγώ! Τώρα είναι σεντούκι θησαυρού. Ας βρούμε έναν θησαυρό να τον βάλουμε μέσα του. Ζήτω! Κάποιος πρέπει να μείνει εδώ για να φυλάει το πειρατικό πλοίο. Εγώ θα το φυλάω. Αν δεις να έρχεται κάποιος, φώναξε σταμάτα. Ποιος είναι εκεί? Σταμάτα. Ποιος είναι εκεί? Εντάξει, πάμε να βρούμε έναν θησαυρό. Ναι. Στον Ντάνη Σκυλάκη αρέσει να είναι πειρατής. Ναι. Σε όλους αρέσει να είναι πειρατές. Ναι. A jolly pirate we that sail the deep blue sea to find a golden treasure for sail ahoy. Ο Ντάνη βρήκε ένα κουκουνάρι. Θησαυρός. Η Πέπα βρήκε ένα σαλιγκάρι. Θησαυρός. Η Σούζη βρήκε ένα κομμάτι παλιό σκηνή. Θησαυρός. Ναι. Ο Φρέντι βρήκε ένα βότσαλο. Θησαυρός. Λέω να πάρω έναν υπνάκο. Ο Πέντρο πάντα βγάζει τα γυαλιά του πριν κοιμηθεί. Πάμε να τρομάξουμε τον Πέντρο. Ναι. Ο Ντάνη, η Πέπα, η Σούζη και ο Φρέντι πάνε να τρομάξουν τον Πέντρο. Μπου. Αου. Εσύ κοιμόσουν. Ναι, συγγνώμη. Είσαι τυχερός που είμαστε καλοί πειρατές. Φέραμε θησαυρό. Πολύ ωραία. Ας το βγάλουμε μέσα στο σεντούκι. Τώρα να τον θάψουμε. Ναι. Ναι. Και εγώ θα μείνω εδώ και θα φυλάω το πλοίο μας. Εντάξει, πειρατή Πέντρο, αλλά μην κοιμηθείς αυτή τη φορά. Δεν θα κοιμηθώ. Πάμε! Οι πειρατές πάνε να θάψουν το σεντούκι με το θησαυρό. Πάνω από τον όφο, γύρω από το θάμνο. Ας τον θάψουμε εδώ. Πώς θα ξέρουμε πού τον θάψαμε? Ας φτιάξουμε χάρτη για το θησαυρό. Πάνω από το λόφο, γύρω από το θάμνο και το Χ δείχνει το σημείο. Το Χ δείχνει το σημείο. Ο Πέντρο αποκοιμήθηκε ξανά.
Είμαι ξύπνιος, είμαι ξύπνιος. Πέντρο, δεν φοράς γυαλιά. Γεια σας. Η μαμά Πόνι ήρθε για να πάρει τον Πέντρο. Ποιος είναι εκεί? Είμαι η μαμά σου, Πέντρο. Ο Πέντρο δεν βλέπει καλά χωρίς τα γυαλιά του. Πού είναι τα γυαλιά σου? Δεν ξέρω, μαμά. Πότε τα είδες τελευταία? Όταν βάλαμε το θησαυρό μέσα στο σεντούκι του. Ποιο σεντούκι εννοείς? Εκείνο που θάψαμε στον κήπο. Τα γυαλιά του Πέντρο είναι θαμμένα στον κήπο. Τι να πω τώρα, και πώς θα τα βρούμε? Έχουμε το χάρτη του θησαυρού. Η μαμά Πόνι χρησιμοποιεί το χάρτη της Πέπα για να βρει το θησαυρό. Πάνω από το λόφο, γύρω από το θάμνο και το Χ δείχνει το σημείο. Και βρίσκουν το θησαυρό. Τα γυαλιά μου! Ζήτω! Ευχαριστώ. Οι χάρτες θησαυρών είναι χρήσιμοι. Ειδικά για να βρεις τα γυαλιά σου, αν τα έθαψες κατά λάθος. A jolly pirate's we,